Ρωσία 2001. Η νεκρανάσταση του Αντρέα. Εάν οι επιθυμίες περνούσαν σκιές, εάν τα τάματα είναι κουφιαλόγια, αξίζει λοιπόν να δούμε στο σκότος της πλάνης? Αξίζει άραγε να ζει κανείς όταν η αλήθεια είναι νεκρή? Η αιωνιότητα είναι αναγκαία όχι για τους μάταιους πόθους. Η αιωνιότητα είναι αναγκαία ώστε να αναχαιτίζει τα παραπλανητικά όνειρα. Ό,τι ζει αξιοπρεπώς ζει χωρίς αμφιβολίες. Η θεία δύναμη δεν γνωρίζει κανένα περιορισμό. Συνειδητοποιώντας μέσα μας τη χάρη του Θεού, γιατί να θλιβόμαστε για τα πεδοριώδη όνειρά μας? Η ζωή είναι άκρος και αλήθεια ζώσα. Δίνει το φως της Αθανασίας στα ξεθοριασμένα μνήματα. Τα τελευταία 15 χρόνια, εντελώς ξαφνικά, ο ρωσικός λαός όχι μόνο βρέθηκε να βομβαρδίζεται συνεχώς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από μηνύματα αθείας με το ζήτημα της υπάρξης ζωής μετά τον θάνατο. Η τηλεόραση και ο τύπος έψαχναν να βρουν για το διψασμένο τους κοινό πλήθος καταπληκτικών περιπτώσεων αναστάσεως νεκρών. Οι λάτρες του μυστηρίου, η παραγωγή των εκπομπών, οι οποίες είχαν ως θέμα τους τη μεταθάνατο ζωή, προσπάθησαν να δημιουργήσουν εντυπώσεις αψηφώντας τις τελευταίες ανακαλύψεις στην επιστήμη της ιατρικής, της βιολογίας και της φυσικής που οδηγούν πλέον σε μία νέα θεώρηση αυτού του θέματος. Ταυτοχρόνως όμως προσπάθησαν να παραπλανήσουν και να αποκρύψουν το τελικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληγαν οι έρευνες για κάθε ένα από αυτά τα περιστατικά. Ποιος λοιπόν ήταν ο λόγος για αυτή την παράξενη στάση των μέσων μαζικής ενημέρωσης? Απλούστατα, σκοπός τους ήταν να προσανατολίσουν τους ανθρώπους από την διδαχή της Ορθοδοξίας που επακριβώς αποκαλύπτει αυτήν την γνώση. Και ποιο είναι το μεγάλο μυστικό που δεν έπρεπε να γνωρίζει ο σύγχρονος άνθρωπος και για ποιο λόγο? Είναι ολοφάνερο ότι η κοινωνία μας σήμερα κατευθύνεται από κάτι πια κέντρα που κατασκευάζουν ιδεολογική κουζίνα για τον σύγχρονο άνθρωπο και τη σερβίρουν καθημερινά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με σκοπό να το διαμορφώσουν κατά το δοκούν, δηλαδή τον θέλουν επιπόλαιον, καταναλωτικό και ευάλωτον και πάνω απ' όλα έχοντα πλήρη άγνοια για το γεγονός του τελωνισμού των ψυχών στις μεταθάνατον ανταποδόσεις της αμαρτωλής ζωής. Όντως, κάτω από τη συνεχή επίδραση των ΜΜΕ, η ζωή του σημερινού ανθρώπου είναι συνυφασμένη πλέον με τα πιο βαριά ενώπιον του Θεού θανάσιμα αμαρτήματα. Ας αναφέρουμε μερικά από αυτά. Η αίρεση, το σχίσμα, άρνηση της πίστεως, βλασφημία, μαγεία, απελπισία, αυτοκτονία, πορνεία, διαστροφή, μέθη, βεβήλωση των ηρέων και των οσίων, αιμομιξία, φόνη, σκληροκαρδία, καθώς και η βάλευση συμπεριφορά κατά των οικείων και του πλησίων.
Και όμως όλα αυτά τα καταστροφικά και επικίνδυνα και θανατηφόρα για την μέλουσα ζωή λάθη, εάν δεν θεραπευθούν με την πρέπουσα μετάνοια και εξομολόγηση, υπόσχονται στον αμαρτωλό αιώνια βάσανα. Ουέ στον κόσμο από το σκανδάλον, ανάγκη γκάρα ελθύν τα σκάνδαλα, πλην ουέ το ανθρώπο εκείνο διού το σκάνδαλο έρχεται. Την επαλήθευση των λόγων της Αγίας Γραφής, την οποία βιώνουμε καθημερινά, αφού ότι ουκ εστί αριθμός τους πειρασμούς, τα σκάνδαλα και τους σκανδαλοποιούς. Όμως, πολύ νωρίς ο Άδης χαίρεται για την νίκη του, αφού όλο και συχνότερα πλέον, κάτω από το πετραχέλι των ιερέων, ηχούν λόγια συντριβής και ειλικρινούς μεταμέλειας και όχι μία τυπική απαρίθμηση των κακών πράξεων, λόγια συμβεβλημένα με στεναγμούς και δάκρυα που εκδηλώνονται προσεκτικά δίχως συμβιβασμούς και παρατήρηση του εσωτερικού κόσμου της καρδιάς και του νεός. Αμάρτησα ενώπιον του Θεού με την ασθενή μου πίστη, με τις αμφιβολίες που είχα για την ύπαρξή του. Δεν τρέφω για εκείνον ούτε αγάπη ούτε και τον δέοντα φόβο. Σπάνια εξομολογούμε και όταν το αποφασίζω δεν γνωρίζω το σωστό τρόπο να το πράξω. Τα αμαρτήματά μου δεν τα αντιλαμβάνομαι, μα ούτε καταβάλω και καμία ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να διακρίνω τι είναι αμαρτωλό και τι είναι σωτήριο. Δεν τηρώ τις εντολές του Θεού, δεν τηρώ την μνήμη του θανάτου ώστε να προετοιμάζομαι συνεχώς για τη φοβερά εκείνη η μέρα της κρίσεως, όταν θα σταθώ μπροστά σε εκείνο το δίκαιο κριτή και γενικά πάσχω από αδιαφορία προς την πίστη μου προς τον Θεό και την πικρή μου κατάληξη στην αιωνιότητα. Πράγματι είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε το πόσο βαρύ τίμημα πληρώνουμε για την εξηλαίωση κάθε μιας αμαρτίας χωριστά και περισσότερο για εκείνη της πορνείας. Το αμάρτημα της πορνείας έχει σχωρήσει στο κάθε σπίτι διαμέσου της τηλεόρασης, των περιοδικών, των διαφημίσεων και είναι το συχαμερότερο όλων των αμαρτημάτων από το γεγονός και μόνο ότι κατάντησε να θεωρείται κάτι το εντελώς φυσιολογικό και μία απλή καθημερινότητα στη ζωή ακόμα και της πιο μικρής τρυφερής ηλικίας. Ο Ανδρέας. Πιθανόν εξαιτίας όλων αυτών των καταστάσεων και θέλοντας να νοθετήσει εμάς τους αμαρτωλούς, η πρόνοια του Θεού με ασυνήθιστο τρόπο σημάδεψε τη ζωή ενός παλικαριού στη Ρωσία, κατοίκου του Βόλγοντραβ, του Ανδρέα, ο οποίος μεγάλωσε σε μια ορθόδοξη πολύτεκνη οικογένεια και βαπτίστηκε σε βρεφική ηλικία. Η ζωή και οι συνθήκες στην Ήπεθρο του εξασφάλισαν καταρχήν καλή υγεία και τη δυνατότητα με αξιοπρέπεια να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. Μετά το στρατιωτικό βρήκε μία εργασία. Τον ελεύθερο χρόνο τον περνούσε όπως και όλοι οι περισσότεροι συνομήλικοι χριστιανοί, συγχωριανοί του, χωρίς να τον απασχολεί ιδιαιτέρως για το τι πάει να πει ηθική ζωή. Έως την ηλικία των 31 ετών ήταν ακόμα ανύπαντρος διατηρώντας περιστασιακές και εφήμερες σχέσεις. Συνέβαινε κάποιες φορές μεθούσε και δημιουργούσε κάποια μικροεπισόδια, αλλά όχι μεγάλες φασαρίες. Ήταν καλοσυνάτος, φερόταν με μεγάλη τρυφερότητα στη φιλάσθενη μητέρα του, με σεβασμό στον πατέρα του και αγαπούσε τα αδέρφια του και τις αδερφές του. Με απλά λόγια ήταν ένα καλό παλικάρι της σύγχρονης εποχής με τις αρετές, τις αδυναμίες του και την αμαρτωλή καθημερινότητά του. Η απότομη μεταβολή της οικονομικής κατάστασης στη Ρωσία είχε σαν αποτέλεσμα να πέσει το βιωτικό επίπεδο σχετικά στην επαρχία. Όλα αυτά είχαν το αντίκτυπο και στη ζωή του Ανδρέα. Οι δυσκολίες και οι κακουχίες που προέκυψαν άφησαν τα αποτυπώματά του στην υγεία του, που κλονίστηκε επικίνδυνα, πράγμα που πιστοποιεί το βιβλιάριο υγείας. Το έτος 2001, μετά τη γιορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου, του συνέβη ένα θαυμαστό γεγονός, το οποίο εξιστορείται εν συνεχεία. Η αρχή του γεγονότος. Όλα ξεκίνησαν το έτος 2001. Ξαφνικά δέχτηκα, λέγει ο Ανδρέας, μια σατανική επίθεση επάνω μου. Πρωτόγνωρη. Από μικρός βέβαια πιστεύω στην ύπαρξη του Θεού και γνώριζα γενικά για την ύπαρξη των δυνάμεων του σκότους. Αλλά αυτό που μου συνέβη δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις με περικύκλωσαν και δεν με άφηναν να ησυχάσω. Αυτό διήρκησε 3-24 ώρα. Ημέρα και νύχτα ασταμάτητα δεχόμουν αυτό το βάρος και το βάσανο. Οι γονείς μου με βοηθούσαν προσευχόμενοι. Αυτό που αισθανόσουν σωματικά βάσανα ήταν και σωματικά και ψυχικά. Ένιωθα
ένα απροσδιόριστο βάρος στο σώμα και στην ψυχή. Στην κατάσταση αυτή νιώθεις τον εαυτό σου πάρα πολύ βαρύ. Είσαι καθυλωμένος και νιώθεις ένα φόβο, πολύ μεγάλο φόβο, και παρουσία ομιλιών, ομιλίες δαιμόνων, αλλά τις ακούς ως ομιλίες ανθρώπων. Υπήρχε γύρω μου πληθώρα αυτών των ομιλιών. Προσπαθούν να σε σφίξουν, να συνθλίψουν τον άνθρωπο και να σε καθυλώσουν από το φόβο που σου προκαλούν. Έως εκείνη τη στιγμή δεν είχα ποτέ προσευχηθεί τόσο πολύ και τόσο θερμά. Ναι, μεν παλαιότερα ζητούσα από το Θεό βοήθεια, έτσι απλά με δικά μου λόγια. Τόσες και τέτοιες προσευχές που βγήκαν από μέσα μου την ώρα εκείνη ήταν πρωτόγνωρο για μένα. Σε αυτές τις καταστάσεις, χωρίς προσευχές δεν μπορείς να αντέξεις. Είναι απαραίτητο. Ύστερα από 3 ημερόνυχτα φτάσαμε στη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι Ρώσοι ακολουθούν το πάτριο εορτολόγιο, οπότε τα γεγονότα αυτά συνέντησαν στην εορτή της Παναγίας με το πάτριο εορτολόγιο. Κατά το μεσημέρι της μεγάλης αυτής ημέρας δημιουργήθηκε μέσα μου μια κατάσταση αναμονής. Ήταν 3 το μεσημέρι, όταν κάτι μου έλεγε μέσα μου: περίμενε και κάτι θα αλλάξει. Εγώ το μόνο που περίμενα ήταν να βρω ανακούφιση όσο γρηγορότερα γίνεται. Και τότε ξαφνικά το δωμάτιο γέμισε με μια άρρητη ευωδία και φως. Το φως ήταν ρόδινο, ενώ όλες αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις μονομιάς εξαφανίστηκαν. Το βάρος και κάθε τι δυσάρεστο που αισθανόμουν πριν έφυγαν παντελώς. Τότε άκουσα τη μητέρα του Θεού με μια πολύ ήρεμη και γλυκιά φωνή. Εν τω μεταξύ θέλω να σας πω ότι πριν από ένα μήνα είχα ξεκινήσει να παρακαλώ την Παναγία για να μου χαρίσει την υγεία του σώματός μου, διότι είχα διάφορα προβλήματα. Και τι σου είπε η μητέρα του Θεού? Η μητέρα του Θεού μου είπε: γνωρίζω ότι χρειάζεσαι. Ζητούσες τη βοήθειά μου και θα σε βοηθήσω. Και τότε, κατευθείαν εκείνη τη στιγμή, έλαβα την θεραπεία. Θεραπεία για όλες τις ασθενείες μου. Γιατί είχα προβλήματα με το σηκώτη μου, την καρδιά, πονούσε όλη η πλάτη μου και είχα υψηλή πίεση. Η μητέρα του Θεού με διάτρεψε εκείνη την ώρα. Αισθάνθηκα να τρίζουν τα κόκαλά μου. Όλη η πλάτη μου, λες και μου ίσιοναν ένα-ένα τα κόκαλα στο σημείο που είναι η καρδιά μου, λες και κάτι αποκόπηκε με δύναμη. Αυτό με αναπτέρωσε. Αισθάνθηκα τον εαυτό μου ανακαινισμένο και υγιέστατο. Όλο το γεγονός της θεραπείας διήρκησε 1,5 λεπτό, όχι παραπάνω. Οι γιατροί, μετά το γεγονός αυτό, έχουν παρατηρήσει καλυτέρευση της υγείας σου. Οι γιατροί, αν έβλεπαν τώρα το πώς είμαι και συγκρίναμε το βιβλιάριο υγείας μου που μαρτυρεί πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση, θα μένανε άναυδοι. Θέλω όμως να τονίσω ότι ποτέ δεν είχα ψυχικά νοσήματα ή ψυχολογικά προβλήματα. Και τότε μετά την θεραπεία η Παναγία η Μητέρα του Θεού μου είπε: θα χρειαστεί να κάνεις υπομονή. Τότε ανακοίνωσα στους γονείς μου που μου συμπαραστέκονταν σε όλα ότι η Μητέρα του Θεού με γιάτρεψε, αλλά και αυτοί οι ίδιοι με παρατηρούσαν, με κατάλαβαν και κατάλαβαν αμέσως τη διαφορά. Μετά από αυτό με πλησίασαν οι άγγελοι. Άκουγα τις φωνές, άκουγα ομιλίες και των αγγέλων και των δαιμόνων. Οι δαίμονες ακούγονταν από μία άλλη πλευρά. Από την μία πλευρά ήταν η Μητέρα του Θεού, οι άγγελοι και κάποιοι άγιοι που δεν θυμάμαι ακριβώς ποιοι ήταν, και από την άλλη πλευρά οι δαίμονες. Άκουγα ομιλίες και από τις δύο πλευρές. Οι δαίμονες φώναζαν: μη συμφωνήσεις, δεν θα αντέξεις τέτοια δοκιμασία. Δεν είναι για σένα. Θα πεθάνεις, και διάφορα άλλα τέτοια. Με αποσπούσαν για να μην δώσω τη συγκατάθεσή μου. Τότε με πλησίασαν οι άγγελοι, με ηρέμησαν και μου είπαν: η Μητέρα του Θεού σε θεράπευσε. Μπορείς να ζήσεις ήρεμα. Θα πας και στην εκκλησία. Πριν σου συμβούν όλα αυτά, ζούσες με θανάσιμα αμαρτήματα. Τώρα όμως σου δίνεται η ευκαιρία να μετανοήσεις, να πας στην εκκλησία και να εξομολογηθείς. Όμως ο Κύριος σου δίνει και κάτι παραπάνω. Ο Κύριος σου δίνει τη δυνατότητα, αν βέβαια δώσεις και εσύ ο ίδιος τη συγκατάβασή σου, να σε περάσουμε από τα τελώνια. Θα δεις τον Άδη, θα δεις τον Παράδεισο, θα δεις το Θεό, τη Μητέρα του Θεού, τους Αγίους, τις αμαρτίες σου που έχεις διαπράξει, θα δεις τους συγγενείς σου, άλλους στην κόλαση και άλλους στον Παράδεισο, όπου ευρίσκονται, και γενικά τους γνωστούς.
πες μας σε παρακαλώ την απόφασή σου να συγκατατεθείς. Τι έπαιξε ρόλο από περιέργεια ή το να πράξεις το πρέπον για κάτι το ανώτερο? Όχι, δεν ήταν από περιέργεια, λέγει ο Ανδρέας. Πίστευα στον Θεό και ήθελα να κάνω το θέλημά του, να τον ακολουθήσω, να υποφέρω για εκείνον και να εξηλαιώσω τις αμαρτίες μου. Πάρα πολύ το ήθελα αυτό και αν χρειαζόταν πάλι να διαλέξω, θα έπαιρνα πάλι την ίδια απόφαση. Και έτσι αρχίζει πια η πρώτη κίνηση. Στην αρχή ο άγγελος και με προετοιμάζει πνευματικά, μου εξηγεί το πώς ξεκινάει η αμαρτία και πώς πρέπει να την αναχαιτίζουμε. Συγκεκριμένα μου έλεγε, είδες πώς ενεργούν οι δαίμονες επάνω σας. Αν λοιπόν τον αμαρτωλό λογισμό το σταματήσεις αμέσως με τη βοήθεια της προσευχής ή δεν του δώσεις καμία σημασία, δεν θα υπάρξει αμαρτία. Όντως, αν εμείς οι άνθρωποι συγκαταβαίνουμε με τον αμαρτωλό λογισμό, τότε αναπτύσσεται και εξελίσσεται το κακό και γίνεται πράξη. Παλιά δυστυχώς πάρα πολύ συχνά ενέδιδα σε τέτοιες πράξεις. Αφού λοιπόν συζητήσαμε με τον άγγελο διάφορα τέτοια θέματα, άρχισα να κατανοώ πολλά τέτοια πράγματα που άλλοτε δεν τα γνώριζα. Τέτοια χαρά υπήρχε όταν μιλούσα με τους αγγέλους, παρόλο που δεν τους έβλεπα, που δεν μπορώ να την περιγράψω. Εγώ ως αμαρτωλός άνθρωπος δεν μπορούσα να τους δω. Δεν δίνατε αυτό το προνόμιο στον καθένα. Πώς ήταν η φωνή του αγγέλου? Δεν έμοιαζε με καμία άλλη γήινη φωνή. Όχι, η φωνή ήταν όπως η δική μας, των ανθρώπων. Αλλά ήταν τόσο απαλή, τόσο τρυφερή του αγγέλου, εκπέμπει τόση αγάπη που αρχίζεις να θυμάσαι την παιδική σου ηλικία και νιώθεις τον εαυτό σου σαν να είσαι μικρό παιδί. Νιώθεις άσχημα να προσφέρεις άσχημες λέξεις ή να φέρεσαι άπρεπα. Αλλοιώνεσαι και όλα γύρω σου μεταβάλλονται προς το καλό. Ταυτοχρόνως αισθάνεσαι άμεσα ότι έχεις ένα χρέος, ένα καθήκον ενώπιον του Θεού. Από την άλλη πλευρά, οι δαίμονες προσπαθούσαν να διακόπτουν, φώναζαν και λέγανε, απαιτούμε ο θάνατος για αυτή την ψυχή να είναι επώδυνος, γιατί έχει πολλές θανάσιμες αμαρτίες. Κοίταξα με αγωνία προς τους αγγέλους, οι οποίοι μου απάντησαν, ναι, θα πρέπει να κάνεις υπομονή, γιατί θα περάσεις δύσκολα για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ώσπου να βγει από μέσα σου η ψυχή. Οι δαίμονες δεν θα σε πλησιάσουν, θα πάρουμε εμείς την ψυχή σου. Τότε πλησίασε ο θάνατος που ο λαός ονομάζει Χάρο ή Χάροντα. Η ώρα ήταν βραδινή. Είχε πλέον σουρουπώσει. Ήσουν στο σπίτι? Ναι, ήμουν στο σπίτι και οι γονείς μου, κατά παραχώρηση Θεού, δεν με ενόχλησαν κατά την έξοδο της ψυχής μου. Γνωρίζανε τι θα ακολουθήσει, τι ακριβώς θα σου συμβεί. Όχι, δεν τους είχα μιλήσει καθόλου και έτσι δεν γνώριζαν τίποτα. Δεν ήταν εύκολο να τους διηγηθώ τέτοια πράγματα, διότι υπήρχε περίπτωση να μην πιστέψουν σε τέτοια πρωτάκουστα γεγονότα που θα μου συνέβαιναν. Ήταν και αυτό στο σχέδιο του Θεού. Ο Κύριος τα κανόνισε όλα χωρίς εμένα και έτσι οι γονείς μου αυτή την ώρα έπεσαν για λίγο να ξεκουραστούν και τους πήρε ο ύπνος. Η έξοδος της ψυχής. Εν τω μεταξύ μπήκε ο Χάρος ή ο Χάροντας, ο οποίος είναι ένας εκπεσών άγγελος. Έχει τη μορφή του σκελετού, σαν αυτούς τους σκελετούς που έχουμε στα σχολεία και διδασκόμαστε την ανατομία των οστών. Το κρανίο είναι ίδιο, μόνο που αυτός ο σκελετός είναι σκεπασμένος με ένα μαύρο μανδύα. Το ύψος του ήταν περίπου 2 μέτρα. Βέβαια, ο άγγελος με είχε προειδοποιήσει ότι όλα αυτά που θα μου συμβούν θα είναι πολύ τρομακτικά και θα πρέπει να κάνω λίγη υπομονή. Εγώ λοιπόν, ξαπλωμένος στο κρεβάτι μου, περίμενα τον Χάροντα που είχε ήδη πλησιάσει και άρχισε να με χτυπάει με σφυρί αλίπητα. Άρχισε να με χτυπάει από τα δάχτυλα των ποδιών και προχωρούσε προς τα επάνω χτυπώντας με λυσοδός. Όλη αυτή η κατάσταση κράτησε 20 περίπου λεπτά. Δεν μπορούσα να πεθάνω. Με βασάνιζε λόγω των αμαρτιών μου. Όταν έφτασε στη μέση, εδώ δείχνει ο Ανδρέας, αισθανόμουν ότι με έχουν κόψει στα μισά. Από τη μέση και κάτω δεν αισθανόμουν τίποτα. Ένιωθα ότι έμεινα ο μισός. Μόνο το στομάχι και το κεφάλι ήταν στη θέση τους. Μόνο αυτά αισθανόμουν. Μετά από αυτό, ο Χάροντας άρχισε να με συνδλύβει και να με σφίγγει. Ο ιδρώτας έτρεχε ποτάμι από πάνω. Αυτό το διαπίστωσε η μητέρα μου το πρωί. Όταν ήρθε να στρώσει το κρεβάτι, βρήκε και τις κουβέρτες και το στρώμα τόσο βρεγμένα που χρειάζονταν στύψιμο. Φόβος υπήρχε πολύς. Όλη αυτή η διαδικασία διήρκεσε 20 λεπτά. Όμως η ψυχή μου δεν μπορούσε να βγει. Παρόλο που όλα είχαν σχεδόν νεκρωθεί.
δούλευαν μόνο ο εγκέφαλος και χτυπούσε η καρδιά. Και τότε ανέλαβαν οι άγγελοι αφού είπαν: «Χάροντα, η ψυχή δεν μπορεί να βγει. Εμείς θα διευκολύνουμε την έξοδό της». Αυτομάτως ο Χάροντας απομακρύνθηκε από κοντά μου, ενώ ο άγγελος έφερε το ποτήρι του θανάτου. Αυτό είναι κάτι σαν μια ξύλινη κούπα. Είναι σαν αυτή εδώ την κούπα και μας δείχνει μια κούπα. Ο θάνατος που ευρίσκεται μέσα στο ποτήρι είναι πολύ, μα πάρα πολύ πικρός. Η ψυχή το αισθάνεται αυτό και δεν θέλει να πλησιάσει. Επειδή δεν είχα καμία αίσθηση των χεριών μου για να το κρατήσω και να πιω, μου το κράτησαν οι άγγελοι. Και τότε κατάλαβα και τότε κατέβαλα όλες μου τις δυνάμεις. Πήρα κουράγιο και ήπια μια μικρή γουλιά. Αυτό ήταν. Η ψυχή μου βγήκε ακαριέως. Η ψυχή βγαίνει από το στόμα και το στήθος, λες και γκρεμίζεται κάπως προς τα μέσα. Τα πάντα σταμάτησαν. Η καρδιά έπαψε να χτυπά. Μόνο ο εγκέφαλος εργάζεται λίγα λεπτά ακόμα. Όταν βγήκε η ψυχή, έβλεπα τον εαυτό μου όπως βλέπεις ένα ξένο πτώμα. Και μάλιστα είχα ένα αίσθημα φόβου όταν είδα το νεκρό μου σώμα. Ακριβώς όπως ένιωθα πάντοτε στη ζωή μου όταν έβλεπα νεκρούς ανθρώπους. Η ψυχή όταν βγαίνει, βγαίνει τόσο γρήγορα σαν να κάνει άλμα. Μόλις ήπια εκείνη τη γουλιά, ξεπίδησε στη στιγμή από μέσα μου. Έλεγα ακόμη στον άγγελο: «Τι θα γίνει με τους γονείς μου? Αυτοί όταν ξυπνήσουν και με δουν νεκρό θα πεθάνουν». Ναι, αυτό το φοβόμουν, αλλά ο άγγελος με καθησύχαζε να μην αγωνίω, γιατί ο Κύριος όλα τα γνωρίζει και όλα θα τα τακτοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο. Ο άγγελος με ειδοποίησε: «Θα σε πλησιάσουν και πάλι οι εχθροί», οι δαίμονες δηλαδή. Μου έδωσε να καταλάβω ότι αυτό θα ήταν η δοκιμασία μου. Όταν η ψυχή βγήκε από το στόμα μου, και μάλιστα από το στόμα είδα τον εαυτό μου, η ψυχή είναι πολύ πιο φωτεινή από ότι το σώμα. Έχει πρόσωπο και τα ίδια χαρακτηριστικά, απλώς είναι πολύ φωτεινή και έχει πολύ μικρό μέγεθος. Είναι τόσο δα μικρή σε ύψος και μέγεθος. Δεν έχετε δει την εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου? Βλέπετε την ψυχή της Παναγίας που την κρατά ο Κύριος στα χέρια του? Είδατε πόσο μικρή είναι κάθε ανθρώπου? Τόση ακριβώς είναι και η ψυχή του. Η ηλικία της κάθε ψυχής είναι νεαρή σαν του Χριστού. Γερασμένες ψυχές δεν υπάρχουν. Τότε, από εκεί που ήμουν στο δωμάτιο των γονιών μου, οι γονείς αναπαύονταν, ενώ εγώ ένιωθα ότι κάτι με κρατούσε ακόμη και ότι πρέπει κάτι να τελειώσω. Κοίταζα τους γονείς μου. Τότε ο άγγελος μου είπε: «Είναι ντυμένοι κατά τον ίδιο τρόπο που θα είσαι ντυμένος και εσύ. Γι' αυτό πήγαινε και πίσω». Μου έδωσε να καταλάβω και ποια ρούχα άρμοζαν σε αυτή την περίσταση. Επειδή και εγώ στο δωμάτιό μου δεν είχα την κατάλληλη ενδυμασία και έπρεπε να πάω στο δωμάτιο των γονιών μου, όπου στην ντουλάπα θα έβρισκα αυτά που χρειαζόμουν, δεν υπάκουσα. Ήμουν αναστατωμένος με αυτά που γνώρισα και ότι σε λίγο θα μου συμβούν. Φοβόμουν μήπως τυχόν βλέποντάς με οι γονείς μου αντιληφθούν οτιδήποτε και ανακόψουν την απόφασή μου. Γι' αυτό εντός ολίγου, όταν η ψυχή μου βγήκε από το σώμα, βρέθηκε να είναι ντυμένη ακριβώς με ό,τι φορούσα εκείνη την ώρα, δηλαδή με ένα κοντομάνικο φανελάκι και το εσώριχό μου. Συγκλονιστικό είναι ότι ενώ σε αυτόν τον κόσμο κυκλοφορείς άνετα και δεν αισθάνεσαι καμία συστολή να κυκλοφορείς στο δωμάτιό σου με αυτή την ενδυμασία, όταν η ψυχή μου βρέθηκε με αυτή την εμφύεση στον άλλο πνευματικό κόσμο, με κατέλαβε εξ ολοκλήρου το αίσθημα μιας απέραντης ντροπής. Εκεί αμέσως αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν αρμόζει, ότι υπάρχουν νόμοι και κανόνες απαράβατοι. Όλες οι ψυχές είναι εντυμένες με κατάλληλες ενδυμασίες, με μακρύ μανίκι, οπότε όταν εσύ βλέπεις τον εαυτό σου διαφορετικό, αισθάνεσαι ντροπή και φόβο. Περάσατε κάποια γνωστά μέρη? Ναι, επισκεφτήκαμε μερικούς γνωστούς μου. Μάλιστα τους μιλούσα, τους άγγιζα, τους φώναζα, μα εκείνοι δεν με άκουγαν, ούτε μπορούσαν να με δουν. Ρώτησα τους αγγέλους πώς μπορούσα να τους μιλήσω, ας πούμε ότι ήθελα να μιλήσω στους γονείς μου. Να τους εξιστέρισω όλα αυτά τα οποία μου συμβαίνουν, ώστε μετά να γνωρίζουν ότι υπήρξε πράγματι ο θάνατός μου και ότι τους είχα μιλήσει. Οι άγγελοι μου απήντησαν ότι μπορούσα να τους μιλήσω μόνο νοερός. Την σκέψη, το λογισμό, η ψυχή τα στέλνει ελεύθερα. Όπως σε αυτόν τον κόσμο ομιλούμε με τη γλώσσα, εκεί μόνο με τη σκέψη. Ελεύθερα στέλνεις τη σκέψη σου προς τον άλλο άνθρωπο. Αυτός την λαμβάνει όταν βέβαια έχει καθαρό νου
και παρακολουθεί προσεκτικά τους λογισμούς. Αντιθέτως, αν δεν προσέχει, δεν την αντιλαμβάνεται καν ή την απορρίπτει. Γενικά, νοερός μπορείς να κατανοήσεις πολλά πράγματα. Καθώς οι γονείς μου αναπαύονταν, ο άγγελος μου επισήμανε την προσοχή λέγοντας: «Κοίταξε με ποιο τρόπο έρχονται οι σκέψεις και τα όνειρα. Το όνειρο της μητέρας μου ήταν κάπως παράξενο και ασαφές. Ήσουν παρόν και το έβλεπες?» «Ναι, το έβλεπα και προσπαθούσα να τη στείλω κάποιο μήνυμα». Για να το λάβει κάποιος άνθρωπος, πρέπει να έχει καθαρό το νου του από οποιαδήποτε άλλη σκέψη ή επιρροή. Έτσι κανονικά έπρεπε να περιμένω να τελειώσει, να φύγει το όνειρο και μετά από αυτό να τους μιλήσω. Μόνο έτσι, γιατί δεν υπήρχε πολύς χρόνος. Έπρεπε να προχωρήσουμε. Η συνάντηση με τα φοβερά τελώνια. Και έτσι βρέθηκα στο πρώτο τελώνιο. Οι άγγελοι κατευθύνθηκαν ανατολικά. Βγήκαμε από το σπίτι. Να σημειώσουμε ότι η ψυχή περνά από οποιοδήποτε εμπόδιο. Δεν την εμποδίζουν ούτε τύχη, ούτε τίποτε άλλο. Όμως, επειδή το πρέπον και το κανονικό εδώ είναι να βγαίνουμε από την πόρτα, βγήκαμε από την πόρτα. Έτσι οι άγγελοι βγαίνουν και μπαίνουν από την πόρτα, ενώ οι δαίμονες ορμούν οπουδήποτε, από φεγγίτες, από καμινάδες, σαν κλέπτες. Μόλις λοιπόν βγήκαμε με τους αγγέλους, περίπου βρεθήκαμε ανατολικά. Κοιτάζοντας μέσα από ένα άνοιγμα σαν οπί, παρατηρούσα από ένα ύψος 500 περίπου χιλιόμετρων ένα χώρο γεμάτο από ρεωτάτους χρωματισμούς. Όλα φαινόντουσαν καθαρά. Έβλεπες το τούνελ, έβλεπες και την κάθοδο προς τον Άδη, ένα τούνελ προς τα πάνω και ένα προς τα κάτω. Όταν πλησιάσαμε προς το πρώτο τελώνιο, οι οδηγίες που είχα ήταν να κάνω πολύ προσευχή και να μην απαντώ σε ερωτήσεις, γιατί οι δαίμονες λένε και δείχνουν διάφορα για να βάζουν σε πειρασμό τις ψυχές και να τις δοκιμάζουν. Το πρώτο τελώνιο είναι της αργολογίας. Εδώ πλέον είδα τους δαίμονες. Ενώ πριν είχα χαρά, μόλις αντίκρισα τους δαίμονες, αισθάνθηκα αμέσως μεγάλο φόβο και θλίψη. Οι άγγελοι με ενημέρωναν και με προειδοποιούσαν ότι στα τάδε και στα τάδε τελώνια θα δυσκολευτώ πολύ, εκεί που έχω τις πολλές αμαρτίες, και ότι οι δαίμονες θα ρωτούν και θα εξετάζουν πολύ. Θα απαιτούν όπως ακριβώς κάνουν σε κάθε ψυχή που φεύγει για πάντα. Εσύ ο ίδιος έβλεπες τις αμαρτίες σου? Όταν λοιπόν φτάσαμε και σταματήσαμε σε αυτό το τελώνιο, οι δαίμονες άρχισαν να πλησιάζουν όλο και πιο κοντά την ψυχή, αναφέροντας κάθε φορά την κάθε αμαρτία αυτού του είδους. Οι άγγελοι υπερασπίζονται την ψυχή, δικαιολογώντας την με τα καλά έργα. Εκεί τα πάντα είναι καταγεγραμμένα. Οι δαίμονες σου δείχνουν τα αμαρτήματα. Βλέπεις τον εαυτό σου σαν σε ταινία, δηλαδή πότε και πώς αμάρτησες, ποιοι ήταν παρόντες, με ποιον αμάρτησες και ποια ώρα, αν ήταν δηλαδή ημέρα ή αν ήταν νύχτα. Όλα με κάθε λεπτομέρεια. Αργολογία είναι αυτό που κάνουμε όταν μιλάμε πολύ, μάλιστα απρόσεκτα και απερίσκεπτα. Πάντως, μόλις βρίσκεσαι εκεί, ξαφνικά η συνείδησή σου ξυπνάει. Και ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος όταν βρίσκεται εκεί, ξαφνικά τα αισθάνεται όλα πολύ διαφορετικά και ότι τα θεωρούσε από ότι τα θεωρούσε ή τα έβλεπε σε αυτήν τη ζωή. Εδώ, σε αυτή τη ζωή αγαπάμε τις αμαρτίες μας. Ζούμε μέσα σε αυτές και νομίζουμε ότι όλα είναι όπως πρέπει. Δεν παρατηρούμε αν αμαρτάνουμε, και όμως όλα αυτά μετριούνται με διαφορετική κλίμακα. Εκεί η ψυχή αρχίζει να τα μετρά όλα. Τα βλέπει όλα στο σωστό μέτρο. Γνωρίζει ποιο είναι το καλό και πώς πρέπει να ζει ο άνθρωπος με το θέλημα του Θεού. Μετά περάσαμε το δεύτερο, το τρίτο τελώνιο. Όλα και σε όλα είχα αμαρτήσει και εξακολουθούσαν το ένα μετά το άλλο. Και όλα ήταν καταγεγραμμένα, δηλαδή τα ψέματα που είχα πει και τις ψευδείς δικαιολογίες. Όλα. Το σημαντικό είναι ότι δίνεις λόγο για τα παιδικά σου αμαρτήματα, τις αμαρτίες και τις εφηβείας, τα οποία όμως νομίζουμε ότι είναι δικαιολογημένα. Οι δαίμονες όμως τα έχουν όλα καταγεγραμμένα. Τις πιο πολλές φορές οι άνθρωποι που βρήκαν την πίστη τους στα 30 ή στα 40 πηγαίνουν στην εκκλησία και εξομολογούνται μόνο ότι τους βαραίνει και τους απασχολεί μόνο από εκείνη τη στιγμή και έπειτα. Όλα όμως τα προηγούμενα και από την παιδική ηλικία μένουν πάνω τους, και αν δεν εξομολογηθούν δεν πρέπει να δώσουν... θα πρέπει να δώσουν λόγο όταν έρθει ο θάνατος. Αν όμως ο άνθρωπος μετανοήσει για όλα και τα εξομολογηθεί με το μυστήριο της εξομολογήσεως, παίρνει αυτές τις περγαμηνές του ενώπιον του Θεού και η χάρις του Θεού τα σβήνει και γίνονται κενά και άγραφα.
είχα δει αυτές τις περγαμηνές, οπότε όταν η ζωή περνά από τα τελώνια και οι δαίμονες ανοίγουν τα κοιτάπια τους για να τα παρουσιάσουν με κάφημα, ξαφνικά οι περγαμηνές αυτές εμφανίζονται άγραφες και νές. Η μετάβαση από το ένα τελώνιο στο άλλο γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο. Οι άγγελοι δεν μεταφέρουν εκεί την ψυχή. Η ψυχή προχωράει μόνη της και με κόπο ανεβαίνει τα σκαλοπιά πάτια. Θα έχετε δει σε μερικές αγιογραφίες πως οι ψυχές ανεβαίνουν τη σκάλα. Ακριβώς έτσι είναι και στην πραγματικότητα. Μία λεπτή και πολύ λευκή σκάλα κατευθύνεται προς τα επάνω και η ανάβαση πάνω σε αυτήν είναι δύσκολη ανάλογα με τα αμαρτήματα και την αμαρτωλότητα. Για να μεταβείς από το ένα τελώνιο στο άλλο πρέπει να διαβείς δύο τέτοιες σκάλες. Το πιο σημαντικό και μεγάλο σφάλμα στο οποίο πέφτουν καθημερινά οι άνθρωποι είναι η πολυλογία, η αργολογία. Εκείνος που μιλάει πολύ χρησιμοποιεί στο λεξιλόγιο του τη λέξη εγώ. Αυτή η λέξη από μόνη της σε πάει στην άβυσο. Αυτή η λέξη από μόνη της φανερώνει την υπερηφάνεια. Ναι, έτσι απλά μόνο αυτή η λέξη. Όταν ακόμη ήμουν στη γη και οι άγγελοι ήταν γύρω μου και συζητούσαν μαζί μου, συνέβη και το παράδοξο για μένα που δεν γνώριζα την αλήθεια. Όταν τους απαντούσα και τους ρωτούσα κάτι που μέσα στις φράσεις μου υπήρξε η λέξη εγώ, ένιωθα ότι στη στιγμή οι άγγελοι απομακρύνονταν από εμένα σε μία απόσταση 20 με 30 μέτρα. Μου έκανε εντύπωση και τους ρώτησε «Μα πού εξαφανίζεστε κάθε τόσο» και εκείνοι μου απήντησαν «Κάθε φορά που θα απαγγέλεις αυτή τη λέξη, εμείς θα απομακρυνόμαστε από κοντά σου. Πρόσεχε όταν περνάς τα τελώνια να μην αναφέρεις αυτή τη λέξη. Αν την αναφέρεις θα πέφτεις πάλι από εκεί που είσαι στο προηγούμενο τελώνιο. Ας πούμε ότι είσαι στο πέμπτο, θα πέφτεις στο τέταρτο. Μετά πάλι θα δυσκολεύεται η ψυχή να ανέβει». Η αλήθεια είναι ότι παρότι οι άγγελοι με είχαν ειδοποιήσει, οι δαίμονες κατάφεραν και με παγίδευσαν. Βγήκα εκτός σε αυτού και ανέφερα δικαιολογημένος αυτή τη λέξη. Οι δαίμονες βασίζονται πολύ σε αυτό. Πιέζουν πολύ και προκαλούν την κάθε ψυχή να μιλήσει, να δικαιολογηθεί, ώστε να πει το εγώ. Μόλις πρόλαβα να προφέρω αυτή τη λέξη, έπεσα από το ένα τελώνιο στο προηγούμενο. Χρειάστηκε πάλι να αρχίσω να ανεβαίνω. Η ψυχή μου έτρεμε. Έτρεμε πολύ. 2 με 3 σκαλοπάτια ανέβαινα και έπεφτα. Όμως αυτά τα σκαλοπάτια η ψυχή τα ανεβαίνει μόνη της. Δεν μπορούν να τη μεταφέρουν οι άγγελοι. Αυτός είναι ο κανόνας. Όταν έφτασα στο τελώνιο της πορνείας, οι δαίμονες μου φαρένωσαν όλα τα βαριά μου αμαρτήματα. Τότε δεν ήμουν παντρεμένος ακόμα. Ζούσα μέσα στην πορνεία. Όλες αυτές οι αμαρτίες φανερώθηκαν και προβάλλονταν από τους δαίμονες με τέτοια ταχύτητα. Ήταν τόσες πολλές που οι άγγελοι πλέον δεν είχαν με τι να τις αναχαιτήσουν. Το απόθεμά μου από τα καλά μου έργα είχε τελειώσει. Αυτός ήταν ο πραγματικός μου θάνατος. Η ψυχή μου είχε χαθεί για πάντα. Οι δαίμονες συνέχιζαν να φανερώνουν τις αμαρτίες μου και έρχονταν απειλητικά κατά πάνω μου. 2 αγριότατα δαιμόνια με πλησίασαν στα 3-4 μέτρα και αγριεμένα φώναζαν. Αυτή την ψυχή δεν θα την αφήσουμε να περάσει με τόσες αμαρτίες χωρίς να έχει μετανοήσει. Οι άγγελοι όμως τους απαντούσαν. Αυτή την ψυχή δεν θα μπορέσετε να τη σταματήσετε. Γιατί για την ψυχή αυτή ο θάνατος δεν είναι ο κανονικός. Ο ίδιος ο Κύριος την ανέλαβε και εμείς θα την περάσουμε και ας είναι δύσκολη η υπεράσπιση των αμαρτιών της. Τότε οι άγγελοι άρχισαν να την υποβάλλουν σε σκληρή δοκιμασία. Η δοκιμασία μιας ψυχής γίνεται με τον εξής τρόπο. Οι δαίμονες βομβαρδίζουν την ψυχή με κατηγορίες, συχνά και ψευδείς και άδικες, βρίζουν με το χειδαιότερο τρόπο την ίδια την ψυχή, αλλά και τα προσφυλή πρόσωπα. Στην αρχή με κατηγορούσαν, αλλά δεν τους έδινα καμία σημασία. Μετά όμως άρχισαν να κατηγορούν τους γονείς μου με ψεύτικες συκοφαντίες και βρωμίες. Κάποια στιγμή όμως δεν άντεξα και τους απάντησα με βαριές ύβρες. Τότε είναι που εξαγριώθηκαν και φανερώθηκε όλη η κακία τους. Άρπαξαν την ψυχή μου και άρχισαν να την καταξεσκίζουν. Οι Άγιοι Άγγελοι, από την άλλη, μόλις εγώ ξεστόμησα εκείνες τις βαριές και τις άγριες άσχημες φράσεις, από ένα άλμα απομακρύνθηκαν από κοντά μου. Όλη τους η όψη αλλοιώθηκε και με αυστηρό τόνο με προειδοποίησαν ότι εδώ δεν επιτρέπεται να έχεις τέτοια συμπεριφορά. Το μόνο που πρέπει να είναι να κάνεις υπομονή και να μην ανταπαντάς, αλλά μόνο να προσεύχεσαι. Εδώ σε αυτό το τελώνιο είχαν φανερωθεί όλες μου οι αμαρτίες, οι πορνίες, οι εκτρώσεις και γενικά τα πάντα. Για τις εκτρώσεις βέβαια η μεγαλύτερη ευθύνη πέφτει στη γυναίκα παρά στον άντρα. Όμως και από τον άντρα
Δεν αφαιρείται η αμαρτία έτσι απλά. Για τα πάντα λογοδοτείς. Είδες και τα παιδάκια σου? Ναι, τα είδα. Αργότερα θα σας υπώ για αυτό, αφού πρώτα τελειώσω. Τα τελευταία τελώνια δεν είχε πια η ψυχή μου τη δύναμη να προχωρήσει. Το είπα στους αγγέλους. Να αρνηθώ να προχωρήσω. Δεν αρνούμε, αλλά δεν είχα άλλη αντοχή να ανέβω τα σκαλοπάτια και να προχωρώ όσο ψηλότερα στις σκάλες. Πες μας σε παρακαλώ εκείνη τη στιγμή, δεν μπορούσες να επιβληθείς στον εαυτό σου με τη δύναμη της θέλησης, σαν άντρας που έχει θέληση, και να πεις στον εαυτό σου: πρέπει να το κάνω αυτό και τέρμα, έλεγα. Έλεγα τα πάντα ότι θέλει στον εαυτό μου και να επιβάλλω και να βρω δύναμη να προχωρήσω. Και όμως δεν μπορούσα. Ό,τι ισχύει για το σώμα που όταν εξαντληθεί και φτάσει σε σημείο να μην μπορεί άλλο να κινηθεί, και όσο και αν πιέσει τον εαυτό σου, μπορείς να καταφέρεις άλλα 2-3 βήματα να κάνεις. Αλλά πάλι πέφτεις κάτω ανήμπορος. Το ίδιο ισχύει και για την ψυχή. Η ψυχή έχει και αυτή δυνάμεις. Ναι, και αυτές τις δυνάμεις, κάποια φορά εξαντλούνται. Τελειώνουν οι ψυχικές δυνάμεις. Τότε όμως, αυτή την κρίσιμη ώρα, με έσωσε η πίστη. Ο Κύριος επενέβηκε μέσως. Βέβαια με καθοδήγησαν οι άγγελοι και με παρότριναν, αν έχω πίστη και εμπιστοσύνη στον Θεό, να τον επικαλεστώ. Προσευχήθηκα και επικαλέστηκα τον Θεό Πατέρα και αμέσως οι άγγελοι μου είπαν: προχώρα στο όνομα του Θεού. Μόλις το άκουσα αυτό η ψυχή μου, αμέσως λες και τεινάχτηκε, αναπτερώθηκε, πήρε δύναμη και σχεδόν πετώντας με ευκολία άρχισε να ανεβαίνει τα σκαλιά. Τώρα μπορούσα και περνούσα τα τελώνια με ευκολία. Θέλω να επισημάνω ορισμένα σημαντικά πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε. Αυτά δηλαδή που όταν περνάς τα τελώνια της σκληροκαρδίας και της έλλειψης ελεημοσύνης. Σε αυτό το τελώνιο λογαριάζονται και μετρούνται πάντα με τρομερή λεπτομέρεια. Ακόμη και αν φέρεσαι με σκληρότητα σε ζώα και τα βασανίζεις, έχεις να δώσεις λόγο. Ακόμη και αν σκότωνες με σαδισμό μία μύγα, βασανίζοντάς την, κόβοντάς της τα ποδαράκια και τα φτερά της ένα-ένα. Τότε οι δαίμονες σου τα παρουσιάζουν αυτά ως πρόσκομα για την ψυχή σου. Όταν περάσαμε όλα τα τελώνια, οι δαίμονες άρχισαν να φωνάζουν: πρέπει να βάλουμε τη σιγαριά. Με τις αμαρτίες που έχει αυτός δεν μπορεί να περάσει με τίποτε, αφού δεν έχει άλλα καλά έργα. Η αλήθεια είναι ότι όταν περνούσα τα τελώνια ένιωθα ότι από κάπου έρχονταν βοήθεια. Τότε οι άγγελοι με ενημέρωναν. Ξέρεις ποιος σε βοηθάει? Με βοηθούσε μία γιαγιά μου που όταν ήταν εν ζωή ζούσε στο χωριό. Αυτή η γιαγιά μου ήταν άνθρωπος της προσευχής και της πνευματικής ζωής. Όταν ήμουν μικρό παιδί την βοηθούσα μερικές φορές και της κουβαλούσα και καμιά τσάντα με ψώνια. Τότε εκείνη με ρωτούσε: τι θέλεις γιά μου να σου δώσω για αυτό το καλό που μου έκανες και με βοήθησες? Εγώ της απαντούσα: δεν θέλω τίποτα. Βοήθησα και τίποτα περισσότερο. Εκείνη όμως που ήθελε να ανταποδώσει το καλό μου έλεγε: καλά, τότε εγώ θα προσευχηθώ για σένα. Όντως, λοιπόν, σε κάποιο τελώνιο που είχα δυσκολία να το περάσω και χρειαζόμουν βοήθεια, έλαβα αυτή την βοήθεια. Αυτός είναι ένας τρόπος που μπορεί να αντισταθμιστούν και να σκεπαστούν κάποια στιγμή από τα αμαρτήματά μας. Γι' αυτό όταν ακόμη ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, καλό είναι να μην αμελούμε, να προσευχόμαστε στο Θεό και τους Αγίους μας και να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας. Γιατί τότε εκείνη την κρίσιμη ώρα του τελωνισμού της ψυχής θα έχουμε τη βοήθεια του Θεού μας και των Αγίων που επικαλούμαστε. Εκεί μετράει κάτι επάνω μας, έστω και η ελάχιστη προσπάθεια. Μετράει κάθε καλή μας σκέψη, κάθε καλός λόγος, όποια προσευχή, είτε αυτοσχέδια είτε συγκεκριμένη, δεν χάνεται. Φτάνει στον θρόνο του Θεού. Όταν λοιπόν μπήκε η ζυγαριά και οι μεν άγγελοι έβαλαν τα καλά έργα, οι δε δαίμονες από την άλλη τα αμαρτωλά έργα της αμαρτίας, τότε βρέθηκα στην απελπιστική εκείνη κατάσταση που χρειαζόταν ισχυρή βοήθεια για να περάσω πιο πέρα. Αυτή την βοήθεια μου την προσέφερε Όσιος Έργιος. Παρόλο που δεν τον έβλεπα εκείνη τη στιγμή, άκουσα τους αγγέλους και μου ανέφεραν ότι ήρθε βοήθεια από τον Όσιο Σέργιο. Τοποθετείται η ζυγαριά. Η ζυγαριά τότε έκλεινε και βάρνει απότομα προς την πλευρά των καλών έργων. Εμείς οι γονείς πάντα διαβάζαμε την παράκληση του Αγίου Σεργίου. Οι άγγελοι μου είπαν: τον Όσιο Σέργιο θα τον δεις μετά.
Μετά από όλα αυτά οι δαίμονες αποχώρησαν. Μία άλλη τρομερή δοκιμασία με περίμενε. Ξαφνικά μου εμφανίστηκε μπροστά μου ο Αντίχριστος, με τη μορφή που θα έρθει στον κόσμο. Τον είδες δηλαδή με την ανθρώπινη μορφή? Ναι, έχει ανθρώπινη μορφή. Είναι υψηλού αναστήματος, περίπου 1,80 με 2 μέτρα. Έχει καλή σωματική διάπλαση και εμφανίσιμο πρόσωπο. Στο μόνο που ξεχωρίζει είναι ότι πηγή τρόμου προς κάθε κατεύθυνση. Η ψυχή μου σπαρταρούσε από φόβο και μόνο που τον έβλεπα. Τότε, σε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση, με ενίσχυσε ο Θεός, μου έδωσε δύναμη να αντισταθώ και να αντέξω να τον αντικρούσει. Οι άγγελοι με είχαν προειδοποιήσει ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ανταλλάξω μαζί του καμία κουβέντα. Μου είπαν συγκεκριμένα, αν πιάσει συζήτηση μαζί του και πεις στο μία λέξη, τότε αυτός θα σε παγιδεύσει, θα σε πλανήσει και θα χαθείς. Πώς και παρασύρθηκα και άνοιξα συζήτηση περί των δαιμόνων ενώπιον του, δηλαδή ποιοι είναι και τι κάνουν εναντίον στους ανθρώπους, δεν περίμενα με τίποτα ότι ο Αντίχριστος θα πιάσει συζήτηση μαζί μου. Μάλιστα στην αρχή προσπαθούσε να με παραπλανήσει και να με παγιδεύσει με την τάχα φιλική του διάθεση. Ότι δήθεν ήθελε να με βοηθήσει, να με προφυλάξει τάχα από αυτούς τους δαίμονες. Και τότε, μη θέλοντας καν να ακούω, του απάντησα ότι γνωρίζω ποιοι είναι αυτοί και ποιος είναι αυτός. Ο δρόμος προς την κόλαση. Και τότε συνέβη κάτι το φοβερό. Αισθάνθηκα ξαφνικά ότι καταποντίστηκα. Ναι, μεν προσπαθούσα να μιλήσω, αλλά αμέσως καταποντίστηκα μέσα σε κάποια άβυσο. Αυτός είναι ο Άδης. Ένιωσα την ψυχή μου να κατευθύνεται σαν βαρέλι προς τα κάτω, χωρίς να έχω βοήθεια από κανέναν. Ούτε και τους αγγέλους είχα κοντά μου. Βρέθηκα σε ένα σκοτεινό μέρος όπου κανέναν και τίποτα δεν έβλεπα. Βρέθηκα σε ένα μέρος όχι που βασανίζονται ψυχές, σε ένα σκοτεινό μέρος, τα τελώνια δηλαδή. Αν δηλαδή δεν είναι ακόμη ο Άδης. Τα τελώνια βέβαια δεν είναι ο Άδης. Ο τελωνισμός γίνεται όταν βρίσκεσαι ακόμη στον αέρα. Όταν έπεσα μέσα στον Άδη, καθόμουν σε ένα φρικτό σκοτάδι. Καθόμουν και προσευχόμουν. Μου ερχόταν και διάφοροι λογισμοί. Η πρώτη σκέψη ήταν, να βλέπεις, έχεις χαθεί πλέον. Εσύ έδωσες τη συγκατάβασή σου να τους ακολουθήσεις και αυτοί σε γελάσανε και σε αφήσανε εδώ. Βέβαια, όλοι αυτοί οι λογισμοί ήταν του πονηρού. Κάθομαι λοιπόν και προσεύχομαι και αισθάνομαι ένα τρομερό φόβο να με καταλαμβάνει. Σκεπτόμουν ποιος άραγε και πώς θα με βγάλει από εδώ μέσα. Τι προσευχές έλεγες? Την προσευχή του Ιησού και γενικά με όλη τη δύναμη της ψυχής μου επικαλούμουν τον Κύριο να με σώσει. Βέβαια είχα βαθιά την πίστη ότι ο Κύριος μας θα με βγάλει σίγουρα από εδώ. Στην κατάσταση αυτή ένα πράγμα πρέπει να γνωρίζουμε, ότι δεν πρέπει να παραδώσει ποτέ τα όπλα του και να ολιγοπιστήσει. Ένιωθες μήπως παρηγοριά επειδή οι άγγελοι σου είχαν υποσχεθεί ότι θα είναι κοντά σου? Το παν είναι να μην παραδοθείς, να μην αφήσεις την προσευχή, όπως και κατά το πέρασμα από τα τελώνια. Ακόμη και η πιο αμαρτωλή ψυχή δεν πρέπει να απελπίζεται, γιατί ο Κύριος βοηθάει την κάθε μία ψυχή. Επίσης υπάρχει μέσα στην κάθε ψυχή αυτή η εσωτερική γνώση και πληροφορία ότι αν η ψυχή αποθάνει και δεν αγωνιστεί με όπλο την προσευχή, αλλά παραδοθεί χωρίς καμία αντίσταση και συμφωνήσει με την καταδίκη της, τότε μπορεί και να χαθεί. Ξαφνικά μέσα στο σκοτάδι που βρισκόμουν έλαμψε φως. Ο Άγιος Σέργιος κατέβηκε στον Άδης. Εξέπεψε τόσο πολύ άφθονο φως που το πηχτό αυτό σκοτάδι φωτίστηκε σε μία ακτίνα 20 μέτρων. Λες και ήταν ένας προβολέας, τόσο ισχυρό φως εξέπεμπε. Μόνο που αυτό το φως είναι πραγματικό. Καμία σχέση σύνδεση με το φως, έστω μίας πιο δυνατής λάμπας. Είναι ένα υπέρλαμπρο φως σαν τον ήλιο. Όσοι ο Σέργιος ερχόμενος προς το μέρος που ήμουν, μου μίλησε με γλυκύτητα και μου είπε: «Σήκω και έλα κοντά μου. Ηρέμησε και μην ανησυχείς. Όλα θα πάνε καλά. Ο Θεός σε κάλεσε για κάτι τόσο μεγάλο. Είδες τώρα τις αμαρτίες σου και από εδώ και πέρα να διορθωθείς. Τώρα θα σε οδηγήσω να δεις τα διάφορα μέρη του Άδη». Ο Όσιος Σέργιος μου ανέφερε ότι ο πατέρας μου τον επικαλεί το πάντοτε και για 6 χρόνια του διάβαζε καθημερινά την παράκληση. Γι' αυτό μου είπε θα σε πάρω κοντά μου. Προς το παρόν όμως θα σε πάνε να δεις τα διάφορα μέρη του Άδη. Κρατήσου, κάνε υπομονή γιατί αυτό δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Ο Όσιος Σέργιος με προειδοποίησε ότι θα δω στον Άδη μερικούς συγγενείς και γνωστούς.
Έτσι με ένα μέρος, σε ένα μέρος είδα τη γιαγιά μου. Αυτοί βρισκόντουσαν σε ένα χώρο που δεν υπήρχαν μεν βάσανα, δεν υπήρχε όμως και καμία απολύτως χαρά. Υπήρχαν κάτι σαν παγκάκια και αυτές οι ψυχές καθόντουσαν πάνω σε αυτά. Όταν οι άγγελοι με πήγαν κοντά τους και μου είπαν ότι αυτή ήταν η γιαγιά μου, την κοίταξα προσεκτικά γιατί στη ζωή δεν την είχα γνωρίσει. Εκείνη είχε πεθάνει το 1970, ενώ εγώ γεννήθηκα το έτος εκείνο, αλλά 3 μήνες αργότερα. Γενικά, εκεί όλα είναι απλά και κατανοητά. Είδα ψυχές ανθρώπων και στον Άδη και στον Παράδεισο. Εκεί όλα αποκαλύπτονται από τον Θεό. Όταν έχεις κάποια ιδιαίτερη προστασία από κάπου, την βλέπεις και σου είναι φανερό ότι κάποιος Άγιος σε προστατεύει. Ενώ εδώ ο άνθρωπος δεν τα αντιλαμβάνεται όλα αυτά. Βέβαια, κάποιοι άνθρωποι που ζουν μια ζωή καθαρή χωρίς αμαρτίες και είναι Άγιοι δηλαδή από αυτή τη ζωή, μόνο αυτοί αντιλαμβάνονται αυτά τα πνευματικά θέματα, ενώ ο συνηθισμένος αμαρτωλός άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα να διακρίνει τέτοιες καταστάσεις. Εκεί όλα γίνονται φανερά στον καθένα, ακόμα και αν βρίσκεται στην κόλαση και ας είναι ο πιο αμαρτωλός. Την ώρα λοιπόν που έλεγαν ότι αυτός είναι εγγονός σου, αυτή με κοίταζε με ένα άδειο βλέμμα. Υπήρχε τόσο μεγάλο κενό και έλλειψη κάθε ίχνου συναισθήματος μέσα στα μάτια της. Σταθήκαμε ο ένας απέναντι στον άλλον και κοιταχτήκαμε για λίγο, έως ότου έλθει η ώρα να φύγουμε. Έτσι αποχωρίστηκα από τη γιαγιά μου. Αυτή η γιαγιά μου είχε γεννήσει πολλά παιδιά. Ο πατέρας μου ήταν το τελευταίο της. Βέβαια υπήρξαν πριν από αυτόν μικρότερα παιδάκια, αλλά είχαν πεθάνει. Τότε βλέπετε υπήρχε η πείνα. Είχε λοιπόν 16 παιδιά. Έχω πολλούς συγγενούς που προέρχονται από αυτήν τη γιαγιά μου, τους οποίους συνάντησα στον Παράδεισο. Οι άγγελοι με πήγαν εκεί. Όλα εκείνα τα παιδάκια της που είχαν πεθάνει από την πείνα, από ψύχος και από άλλες αιτίες, τα έπαιρνε ο Θεός και τα έβαζε στον Παράδεισο 10 και 12 χρονών. Ο Θεός παίρνει αυτές τις ψυχές πρώτα απ' όλα επειδή δεν έχουν ακόμα προλάβει να διαπράξουν πολλές αμαρτίες. Όταν όμως πεθαίνουν, η κόρη, ο γιος μας, γενικά παιδιά μικρής ηλικίας, δεν πρέπει να θρηνούμε σε υπερβολικό βαθμό και να λυπόμαστε ότι δήθεν δεν έζησαν τη ζωή τους και δεν πρόλαβαν να χαρούν τίποτε, αλλά χάθηκε. Όχι, αυτό δεν είναι ούτε σωστό ούτε αληθινό. Ο Θεός παίρνει αυτές τις ψυχές επειδή ακριβώς ήταν έτοιμες να πάνε κοντά του γιατί δεν πρόλαβαν να αμαρτήσουν. Σε αυτή την περίπτωση το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να προσευχόμαστε. Βέβαια υπάρχει αυτός ο πόνος και η θλίψη. Είναι ανθρώπινο αυτό. Όμως δεν πρέπει να θρηνούμε απελπιστικά και μακροχρόνια. Όταν εγώ είδα τον εξάδελφό μου, σας το αναφέρω απλώς σαν παράδειγμα, ο θάνατός του οφειλόταν σε ατύχημα, το οποίο άθελά του προκάλεσε ο ίδιος ο πατέρας. Η οικογένεια ζούσε στο χωριό, ήταν σούρουπο. Και ο πατέρας ερχόταν με το τραχτέρ, το οποίο ήταν γεμάτο ξύλα για τις ανάγκες του σπιτιού. Το παιδί ήταν 10 ετών. Άπειρος στους κινδύνους, έτρεξε να προϋπαντήσει τον πατέρα του και ανέβηκε πάνω στα ξύλα χωρίς να τον αντιληφθεί ο πατέρας του. Όπως άρχισε το τραχτέρ να αδειάζει τα ξύλα, το παιδί καταπλακώθηκε και πέθανε. Όταν λοιπόν συνομιλούσα μαζί του, γιατί τον είδα στον Παράδεισο, μου έλεγε για τους δικούς του που θρηνούν. Πρέπει να σημειώσω ότι οι ψυχές παίρνουν άμεσα την πληροφορία όταν κάτι λέμε ή πράττουμε ή σκεφτόμαστε κάτι σχετικό με αυτούς, είτε βρίσκονται στην κόλαση είτε στον Παράδεισο. Το πιο βαρύ για τις ψυχές είναι να θυμούνται για αυτές κάτι άσχημο που είχαν πράξει στη ζωή τους. Είναι ό,τι πιο βαρύ. Επί παραδείγματι καθόμαστε και συζητάμε ότι ο τάδε που είχε πεθάνει έκανε αυτό το κακό, ο δε άλλος είχε το τάδε κακό ελάττωμα. Εκείνη τη στιγμή η ψυχή κατακαίγεται και υποφέρει σε τέτοιο βαθμό σαν να σκοτώνει τον εαυτό της. Για τους νεκρούς αυτό είναι σαν να τους φωνεύεις τόσο βαριά. Οι ψυχές που ευρίσκονται στον Άδη υποφέρουν πολλά βάσανα. Όταν όμως τους μνημονεύεις με κακό λόγο, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Οι ψυχές κλαίνε, ταλαιπωρούνται και παρακαλούν. Καλύτερα μη μας μνημονεύετε καθόλου. Μην παραγγέλνετε μνημόσυνα για τα ονόματά μας, παρά αυτό που κάνετε, δηλαδή να μας μνημονεύετε με τον κακό λόγο. Συμβαίνει πολλές φορές που αναφερόμαστε σε αυτόν που έχει το πάθος της μέθης. Μπορεί εν ζωή αυτός ο άνθρωπος να μην μπορέσει να δημιουργήσει διάφορα μεγάλα προβλήματα, καταστάσεις. Όμως δεν πρέπει ποτέ να τον αναφέρουμε και να τον θυμόμαστε με αυτά. Αντίθετα πρέπει να βρούμε τι το καλό υπήρχε σε αυτόν τον άνθρωπο και αυτά πάντα να τονίζουμε.
σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συζητάμε τις αρνητικές πράξεις που προέβηκε κάποιος στον τάδε ή στην τάδε περίσταση. Γιατί τότε οι ψυχές αυτές των κεκοιμημένων υποφέρουν πάρα πολύ, αλλά και εμείς διαπράττουμε μεγάλη αμαρτία βαραίνοντας την ψυχή μας. Όταν ήμουν στον Άδη, είχα συναντήσει τους ανθρώπους τους οποίους κατέκρινα και μιλούσα ανόητα κάποτε, αναφερόμενος στα ελαττώματά τους. Οπότε διαπίστωσα πόσο επώδυμο αυτό ήταν για αυτούς, αλλά και για την ψυχή μου. Ο Κύριος μου τα έδειξε όλα αυτά. Για την ψυχή μου αυτό ήταν σαν να με μαστίγωνε ο ίδιος. Αισθανόμουν τόσο βάρος επάνω μου λόγω αυτής της απροσεξίας μου, που οδυρώμουν και έλεγα γιατί ο ανόητος καθόμουν, συζητούσα και κατέκρινα αυτές τις ψυχές και δεν έκλεινα καλύτερα το στόμα μου. Υπήρχαν πολλές ψυχές από τις οποίες ζητούσα συγχώρεση, αλλά και άλλες αντίθετα ζητούσαν συγχώρεση από μένα. Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις δεν γνώριζα καν γιατί μου ζητούσαν συγγνώμη και σε τι με έχουν βλάψει. Θυμάμαι συγκεκριμένα ότι υπήρχε μία ψυχή που ζητούσε επιμόνως να τη συγχωρήσω, γιατί συγκεκριμένα μου είχε κάνει κάτι κακό τότε που επιθυμούσε για μένα, που εγώ δεν τον εγνώριζα καθόλου αυτό. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιες αμαρτίες, καλύτερα να στρέφουμε την προσοχή μας στον εαυτό μας και μόνο σε αυτόν. Αλλά όταν βλέπουμε κάποιον να διαπράττει κάποιο κακό, είναι αμαρτία να σιωπάς. Καλύτερα να του το πεις καθαρά με ειλικρίνεια, πρόσωπο με πρόσωπο και κοιτάζοντάς τον στα μάτια, ότι εδώ αυτό που κάνεις είναι αμαρτία. Δεν πρέπει να το συγκαλύπτεις. Εάν ένας άνθρωπος συγκαλύπτει κάποιο κακό που έκανε ένας άλλος και δεν προσπαθεί να του μιλήσει και να τον αφυπνίσει, τότε το βάρος αυτής της αμαρτίας πέφτει σε εκείνον που τον καλύπτει. Δηλαδή φορτώνεται αυτό το αμάρτημα και έτσι τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα. Εγώ είχα πολλά τέτοια επάνω μου, ξένα μυστικά σχετιζόμενα με αμαρτία, και πάντοτε από ντροπή σιωπούς. Δεν είχα την δύναμη να πω στον συνάνθρωπό μου ότι αυτό δεν είναι σωστό, είναι αμαρτία. Βέβαια, όταν πρέπει να μιλήσουμε και έχουμε την καλή προαίρεση να βοηθήσουμε πραγματικά μία ψυχή, αυτό είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Τότε με ειλικρίνεια και κοιτάζοντας κατευθείαν στα μάτια του συνανθρώπου μας, πρέπει να πούμε την αλήθεια, ενώ ποτέ δεν θα μιλήσουμε ενώπιον τρίτων ή και χειρότερα να το σχολιάσουμε πισόπλατα. Πρέπει πάντα να προσέχουμε να μην προξενήσουμε με τον τρόπο μας κάποιες κακές συνέπειες. Πάνω σε τέτοια θέματα είχα πολλά λάθη και μετανιώνω πικρά γιατί είμαι αμαρτωλός. Στον Άδη είδα και ανθρώπους άλλων θρησκείων. Αυτοί βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη, γιατί αυτοί κρίνονται με βάση το νόμο της συνειδήσεως για όλα όσα πράξανε. Αν ο άνθρωπος προκαλούσε κακό, δηλαδή πόρνευε, βίαζε, λίστευε και διάφορα άλλα παρόμοια κακά, τότε αυτός τιμωρείται αυστηρά, όπως ακριβώς ισχύει και για μας τους Ορθοδόξους. Υπάρχουν όμως στις άλλες θρησκείες και άνθρωποι οι οποίοι διακρίνονται για την αγάπη που έχουν και που δείχνουν προς τους άλλους ανθρώπους, και η ζωή τους είναι γεμάτη με έργα αρετής. Τότε όμως για αυτούς υπάρχει άλλος τρόπος. Υπάρχουν πολλά μέρη που διαφέρουν το ένα από το άλλο. Αυτές οι ψυχές ευτυχώς δεν υποφέρουν ούτε βάσανα ούτε θλίψεις. Όμως χωρίς την πίστη στον αληθινό Θεό δεν υπάρχει αληθινή χαρά. Με τι ασχολούνται οι ψυχές εκεί στον Άδη? Εκεί απασχόληση είναι τα βάσανα. Όλοι εκεί έχουν βάσανα, μόνο που διαφέρουν το ενός από το άλλο. Μαρτύρια, πραγματικά μαρτύρια. Με τι μπορούμε να περιγράψουμε και να παρομοιάσουμε την κατάσταση της ψυχής? Να πούμε σαν να βρίσκεσαι σε νοσοκομείο άρρωστος? Τώρα θα τα περιγράψω όλα με τη σειρά. Στην αρχή, εκεί που ήμουν μόνος μέσα στον Άδη, δεν έβλεπα τίποτα τριγύρω μου. Μόνο σκοτάδι. Λες και ένας τείχος με απομόνωνε και δεν έβλεπα τα άλλα μέρη της κολάσεως. Όταν ήρθε ο Όσιος Έργιος, φωτίστηκαν όλα γύρω μου. Εκείνος με παρηγόρησε και έφυγε, αφού με παρέλαβαν οι άγγελοι για να με πάνε να δούμε τα μέρη του Άδη. Με προετοίμαζαν και μου έλεγαν «κρατήσου και κάνε κουράγιο, επειδή θα δεις τρομερά πράγματα. Κάνε προσευχή πολύ, γιατί πρέπει πάση θυσία να τα δεις όλα εδώ μέσα». Η επίσκεψη στην κόλαση. Στο πρώτο μέρος που με πήγαν ήταν ο Πύρινος ποταμός. Είναι στα αλήθεια ένας ποταμός όπου υπάρχει παντού φωτιά. Δηλαδή είναι όλος μία φωτιά. Έχει τρομερό βάθος και μέσα σε αυτό το βαθύτατο ποταμό βλέπεις να βρίσκονται
καταποντισμένες εκατομμύρια εκατομμυρίων ψυχών. Τέτοιες παρακτικές φωνές και γογγιτά που δεν άντεχες να τα ακούς. Πολύ περισσότερο ήταν αδύνατο να τα αντικρίσεις. Τι έβλεπες δηλαδή, μόνο τα κεφάλια? Βασικά αυτό που αντίκριζες ήταν τα μάτια τους. Ήταν σαν να βγάζουν και αυτά φλόγες από μέσα τους, καθώς και τα δόντια τους. Τίποτε άλλο δεν έβλεπες παρά μόνο να επιπλέουν κεφάλια μαυρισμένα και καμένα. Αλλά επειδή η ψυχή είναι αθάνατη και δεν μπορεί να κατακαεί ολοκληρωτικά και να εξαφανιστεί, γι' αυτό αιωνίως και συνεχώς βασανίζονται. Οι κραυγές που ακούγονταν ήταν τόσο σπαραχτικές και τόσο δυνατές που παρόλο που είχα κλείσει με δύναμη τα αυτιά μου, δεν στάθηκε δυνατόν να πάψω να τις ακούω. Όσο δε για να κοιτάξω προς τα εκεί για να δω, αυτό το θεωρούσα πάνω από τις δυνάμεις μου. Οι άγγελοι που με είχαν οδηγήσει εκεί με κρατούσαν, ενώ εγώ είχα γυρίσει την πλάτη μου για να μην βλέπω τίποτα. Όμως οι φωνές και οι κραυγές ήταν ανυπόφορες. Όταν πήγαινα να ανοίξω λίγο τα αυτιά μου, πάλι η ψυχή μου σπαρταρούσε και σπάραζε από τη θλίψη. Τόσο που αμέσως τα ξανάκλεινα με δύναμη. Οι άγγελοι τότε μου είπαν: «Κοίταξε τουλάχιστον για μία στιγμή, γιατί είναι αναγκαίο να το δεις και να το γνωρίζεις». Υπακούοντας, έριξα μια γρήγορη ματιά, βλέποντας προς τα πίσω. Και τι να δω? Σπάραξε η ψυχή μου. Εκατομμύρια ανθρώπους που σπαρταρούσαν μέσα στον πύρινο αυτό ποταμό, ουλιαχτά πόνου ακούγονταν παντού. Πρόλαβα και είδα δύο ψυχές που προσπαθούσαν να ανέβουν ο ένας πάνω στον άλλον και να βγουν από εκεί, αλλά πάλι έπεφταν πίσω. Είναι ακριβώς σαν να έβαζες πολλούς ανθρώπους μαζί σε μια τεράστια φωτιά. Η ψυχή νιώθει ό,τι και το σώμα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση νιώθω να καίγεται. Όλες οι ψυχές ζητούν έλεος, προσεύχονται και παρακαλούν όπως εδώ. Η προσευχή δεν έχει πια ούτε νόημα ούτε αποτέλεσμα. Εκείνο που μπορεί να βοηθήσει αυτές τις ψυχές είναι να προσευχηθεί κάποιος για αυτές και προπάντων η Εκκλησία. Με τα μνημόσυνα που τελούνται υπέρ αναπαύσεως των ψυχών αυτών, παίρνουν λίγη έστω και ελάχιστη ανακούφιση από τα βάσα. Ειδικά όμως αυτά που βοηθάνε είναι τα σαρανταλίτουργα, όταν σε κάθε λειτουργία προσφέρεται πρόσφορο και βγαίνει μερίδα για το όνομά τους. Τους βοηθάει το μνημόσυνο όταν τελείται, βέβαια με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι, πολλοί τους ανάπαυε. Αναπαύει όλες τις ψυχές όταν τους φτιάχνουμε τα κόλυβα. Τα κόλυβα να γίνονται με σιτάρι, μέλι και σταφίδα. Αντίθετα όμως δεν μπορούμε να μνημονεύσουμε τις ψυχές με ράφλες, με καραμέλες. Αυτό απαγορεύεται αυστηρώς. Αυτό το θυμάμαι πολύ καλά. Ίσως γιατί οι καραμέλες είναι μια τεχνική τύλη λιχουδιά και δεν τις δέχεται ο Θεός. Πάντως δεν ισχύει μνημόσυνο με καραμέλες. Ακόμα και αν μοιράσεις πολλά κιλά σε αυτές, οι ψυχές δεν λαμβάνουν τίποτα παρά μόνο και βαραίνουν. Τι είναι αυτό που βοηθάει? Το πιο καλό μνημόσυνο γίνεται, όπως είπαμε, με τα κόλυβα, είτε είναι βραστό στάρι με μέλι, είτε βραστό ρύζι με σταφίδα, γιατί αυτά θεωρούνται ως πνευματική τροφή. Πολύ καλά είναι επίσης να μοιράζεται ψωμί για να αναπαυθεί μία ψυχή, αλλά και φρούτα και λαχανικά, αφού θεωρούνται και αυτά πνευματική τροφή. Δεν πρέπει να μνημονεύουμε προϊόντα που περιέχουν κρέας, ούτε με υνοπνευματώδη όπως βότκα, κρασί, γιατί αν το κάνεις αυτό, αντί να αναπαυθούν οι ψυχές, βαραίνουν πολύ περισσότερο. Τα στεφάνια είναι θηλιές. Όταν πήγα στον Άδη, είδα ψυχές που ήταν δεμένες με πολλές θηλιές, σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούσαν να σηκώσουν κεφάλι. Όπως ακριβώς παίρνουμε ένα σχοινί που του κάνουμε θηλιά και περνώντας από το λαιμό ενός ανθρώπου, πνίγονται σε τέτοιο σημείο που να μην μπορεί ο άνθρωπος να σηκώσει πάνω το κεφάλι του. Έτσι ήταν δεμένοι. Αν, παραδείγματος χάρη, του είχα 10 στεφάνια του νεκρού, η ψυχή στον Άδη είχε 10 θηλιές. Αν περισσότερα, περισσότερες. Ρώτησα τους άγγελους: «Γιατί αυτές οι ψυχές είναι δεμένες έτσι και βασανίζονται με αυτόν τον τρόπο?» Και οι άγγελοι μου απήντησαν: «Οι συγγενείς τους και όλοι αυτοί που τους αγαπούσαν τους πρόσφεραν στεφάνια. Ποια άλλα βάσανα υπάρχουν στον Άδη? Στον Άδη όλα τα μέρη είναι μέρη βασάνου, αλλά διαφέρουν το ένα από το άλλο ως προς τον βαθμό και την ένταση αυτών. Δεύτερο μέρος όπου με πήγαν οι άγγελοι είναι ο ακίμητος κόλικας. Εκεί τις ψυχές τις διαπερνούν συνεχώς και ακαταπαύστο σκουλίκια, δηλαδή μπαίνουν από το στόμα, βγαίνουν από τα μάτια, από τα αυτιά, από τη μύτη και τους κατατρώνουν συνεχώς. Και για ποιο λόγο υποφέρουν αυτό το βάσανο? Πιο πολλοί είναι οι σαρκολάτρες εδώ, εκείνοι δηλαδή που δεν τηρούσαν τις νηστείες και την εγκράτεια του σώματος.
Άλλοι πάλι λόγω της γαστριμαργίας, αλλά και όσοι ξεκινούν την ημέρα τους και τρώνε χωρίς να κάνουν προσευχή. Κανονικά, όταν ο άνθρωπος ξυπνήσει το πρωί, πρέπει πρώτα να πάρει αντίδωρο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί μας προστατεύει από τις σκοτεινές δυνάμεις, να πίνουμε αγιασμό, να προσευχόμαστε και έπειτα να καταναλώνουμε την τροφή μας. Εκεί, σε αυτό το μέρος με τα σκουλίκια, είδα ψυχές ανθρώπων που τους γνώριζα. Ήταν κοντινοί μου άνθρωποι. Σε αυτά τα μέρη του Άδη, είδα το θείο μου και τον ξαδελφό μου. Βρίσκονταν εκεί που είναι οι καπνιστές. Οι καπνιστές τι βάσανα έχουν να υποστούν? Είναι ένα δωμάτιο που μοιάζει με τα συνηθισμένα με μία διαφορά. Είναι πάντοτε γεμάτο με καπνό, τσιγάρο που δεν ελαττώνεται ποτέ. Είναι τόσος πολύς ο καπνός που οι ψυχές πνίγονται συνεχώς, βήχουν και τα δάκρυα τρέχουν ασταμάτητα από τα μάτια τους. Μέσα σε ένα τέτοιο δωμάτιο που μοιάζει με κελί φυλακής υπάρχει δαίμονας ο οποίος καπνίζει συνεχώς ένα τεράστιο τσιγάρο περίπου μισό μέτρο. Καπνίζει λοιπόν και τους κάνει και τους καίει με το τσιγάρο αυτό. Και οι ψυχές φωνάζουν από τους πόνους των εγκαυμάτων, πνίγονται από τη δύσπνοια και το κάψιμο των ματιών τους. Μία-μία ψυχή που τη βασανίζει ο δαίμονας πέφτει αποκαμωμένη και αυτός παραλαμβάνει άλλη και μετά την επόμενη. Δεν υπάρχει χρόνο στα βάσανα. Όταν οι άγγελοι πήγαν με αυτόν τον τρόπο για να δω τον ξάδελφο, σε αυτόν τον τόπο για να δω τον ξάδελφό μου, είπαν στο δαίμονα να απομακρυνθεί για να μπορέσω να του μιλήσω. Τότε όρμηξαν και άλλοι δαίμονες και με μεγαλύτερη μανία άρχισαν να κατακαίουν τον ξάδελφό μου. Είναι χαρακτηριστική αυτή η κακία και έρθαν των δαιμόνων να εκδικούνται. Βέβαια επενέβησαν αμέσως οι άγγελοι και δίωξαν όλο αυτό το συρφετό. Με αυτόν τον τρόπο μόνο μπορέσαμε να συζητήσουμε. Εκείνος μου διηγήθηκε πως αφού ο θάνατος λόγω των αμαρτιών του βρέθηκε σε αυτόν εδώ τον τόπο των βασάνων. «Πόσο πολύ έχει κουραστεί», έλεγε. «Βλέπεις τι απέσιο μέρος είναι, που δεν μπορείς καν να υπάρχεις εδώ μέσα σε αυτό τον καπνό. Ο ξάδελφός σου πέθανε από φυσικά αίτια?» «Ναι, με φυσικό θάνατο». «Σε τι ηλικία?» «Ήταν περίπου 63 ετών». «Κάπνιζε?» «Ναι, κάπνιζε». «Είδες τη βάσανα για το κάπνισμα?» «Σου έδειξαν μήπως τα βάσανα εκείνου που αυτοκτονούν?» «Ναι, μου τα δείξανε». Οι ψυχές των ανθρώπων που αυτοκτόνησαν βασανίζονται με τόσο παράξενο τρόπο που δεν μπορώ να το περιγράψω. Ήταν τόσο φοβερά τα βασανιστήρια που προκαλούν τρόμο ακόμα και στην προσπάθεια να τα θυμηθεί κανείς. Για αυτούς, όπως γνωρίζετε, ούτε η Εκκλησία δεν προσεύχεται και γι' αυτό είναι τρομερό, γιατί δεν υπάρχει ανάπαυση. Από τον ίδιο τον Θεό έχει δοθεί ο νόμος με τον οποίο απαγορεύεται ο άνθρωπος να φωνεύσει ο ίδιος τον εαυτό του. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Δεν επιτρέπεται να αυτοκτονήσεις. Άλλο αν πρέπει να θυσιαστείς σε ένα πόλεμο ή κάποια άλλη περίσταση, αυτό ναι, έτσι πρέπει να γίνει. Δεν έχει σχέση με αυτοκτονία. Όταν ένας άνθρωπος σκοτώσει έναν άλλον, τότε ο φωνιάς φορτώνεται όλες τις αμαρτίες του θύματος. Απολύτως όλες. Οι άγγελοι που μου δείξαν όλα αυτά μου είπαν: «Αυτό δεν είναι τίποτα ακόμη. Τώρα θα δεις και τα παιδιά σου. Αυτά που χάθηκαν με τις εκτρώσεις?» «Ναι, αυτά των εκτρώσεων. Αυτές οι ψυχές μεγαλώνουν εκεί. Ακριβώς όπως γίνεται και σε αυτόν τον κόσμο. Και όπως όλες εκείνες οι ψυχές που βρίσκονται είτε στον Άδη είτε στον Παράδεισο έχουν την ηλικία των 33 ετών, δηλαδή την ηλικία του Κυρίου μας, έτσι και αυτά μεγαλώνουν και φτάνουν σε αυτή την ηλικία. Ήρθαμε λοιπόν σε έναν τόπο που υπάρχουν πολλά και διάφορα δωμάτια. Μέσα σε αυτά βρίσκονται οι ψυχές αυτών των παιδιών ανάλογα με την ηλικία. Ξεχωριστά τα μικρότερα από τα μεγαλύτερα. Είδα και τα δικά μου. Αυτά βρίσκονται με άλλα παιδιά της ηλικίας των 5 με 6 ετών. Για την ηλικία αυτή η κατάσταση είναι πιο δύσκολη από ό,τι για ψυχές παιδιών που είναι ας πούμε ενός έτους. Γιατί λες ότι είναι πιο δύσκολο για τα μεγαλύτερα? Επειδή αυτό συμβαίνει επειδή δεν προσεύχεται κανείς για αυτά? Όχι, αλλά οι ψυχές εδώ σηκώνουν ένα βάρος και φορτίο ανάλογα με την ηλικία. Οπότε άλλο φορτίο δίνεται σε ένα παιδί μεγαλύτερης ηλικίας και άλλο σε ένα παιδί που φωνεύτηκε πριν από ένα μήνα ή πριν 6 μήνες. Η ψυχή μπαίνει σε δοκιμασία ανάλογα με το πόσο αντέχει. Είχαν διαφορά περίπου 1,5 χρόνο μεταξύ τους. Είδα λοιπόν τα δικά μου παιδιά, το γιο μου περίπου 6 ετών και το κοριτσάκι μου 4,5. Όταν τα είδα, αμέσως είδα τον εαυτό μου και τη μάνα τους.
εκεί όλα φανερώνονται και αποκαλύπτονται παντελώς. Μόλις βλέπεις τα παιδιά, αμέσως γίνεται αυτονόητο και φανερό ποιοι είναι οι γονείς και όλα τα σχετικά. Όταν τα είδα, άρχισα να κλαίω και παρακαλούσα τους αγγέλους να μείνω εγώ καλύτερα σε αυτόν τον τόπο και να υποφέρω αντί για αυτά και εκείνα να ελευθερωθούν. Εκεί όμως δεν επιτρέπεται να βάζει τον εαυτό σου στη θέση άλλου. Έτσι είναι μάταια κάθε προσπάθεια. Και άλλοι τόποι, αμαρτήματα και πάθη. Εκεί υπάρχουν και άλλα μέρη όπου με πήγαν οι άγγελοι, ας πούμε κάπως ουδέτερα μέρη, αλλά δίχως Θεό. Εκεί όπου δεν είναι ούτε κόλαση και συνεπώς δεν υπάρχουν βάσανα, αλλά ούτε παράδεισος και δεν υπάρχει χαρά. Μα εκεί στον Άδη δεν υπάρχει χαρά πουθενά. Αυτό που περιγράφουμε δεν είναι ούτε παράδεισος ούτε Άδης, αλλά είναι μέρη ενδιάμεσα. Σε ένα τέτοιο μέρος είναι που είδα τη γιαγιά μου, τη μητέρα του πατέρα, αυτή. Όπως είχα αναφέρει και προηγουμένως, είχε πεθάνει το 1970 και δεν είχε προλάβει να με δει γιατί δεν είχα γεννηθεί ακόμα. Την κοίταξα λοιπόν και με κοίταξε. Μέσα στο βλέμμα της διαπίστωσα ένα απέραντο κενό. Δεν υπήρχε καθόλου μα καθόλου χαρά ή οποιοδήποτε βλέμμα της διαπίστωσα ένα απέραντο κενό. Δεν υπήρχε καθόλου μα καθόλου χαρά ή οποιαδήποτε άλλο συνέστημα. Μα ένα κενό. Καθόταν αμίλητη σε ένα παγκάκι και τίποτε άλλο. Σε αυτόν τον τόπο υπήρχαν πολλά τέτοια παγκάκια και πάνω σε αυτά, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, κάθονταν πολλές ψυχές. Καμία απολύτως χαρά, μόνο ένα απέραντο κενό. Δεν υπέφεραν από κανένα βάσανο, όμως η κατάστασή τους θύμιζε αυτό που παρατηρούμε καμιά φορά σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Κάποιους ασθενείς ανθρώπους που έχουν χάσει την νοημοσύνη τους και βρίσκονται σε μία αδιαφορία για τα πάντα. Για ποιες αμαρτίες άραγε βρέθηκε η γιαγιά σου σε αυτό το μέρος και σε αυτή την κατάσταση? Προπάντων για το ότι δεν πήγαινε στην εκκλησία. Αυτό μου είπαν οι Άγγλοι. Για αυτές όμως τις ψυχές είναι πιο εύκολο να αλλάξει η κατάσταση και να μπορέσουν να μεταβούν στον παράδεισο, αν τελούνται μνημόσυνα και προσευχές υπέρ αυτών, παρά για εκείνες που βρίσκονται σε τόπους βασάνων. Το μεγαλύτερο αμάρτημα που έχει υποτάξει και ταλανίσει τη χώρα μας, αυτή η μάστιγα του αλκοολισμού και των ναρκωτικών. Τι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό? Τι γίνεται με αυτές τις ψυχές? Πού πάνε? Όποιος έχει υποπέσει σε αυτά τα πάθη είναι σε ειδικό μέρος της κολάσης. Εκεί οι δαίμονες ποτίζουν με τη βία, με κάθε είδους ακαθαρσία, με κάθε είδους βρωμερές και δυσόδεις ακαθαρσίες. Οι ψυχές αναγουλιάζουν, κάνουν εμετούς και οι δαίμονες, μαζεύοντας όλα αυτά που εξέρχονται πάλι, τις ποτίζουν μέχρι κορεσμού. Αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς και ατελείωτα. Με τους προδότες τι γίνεται? Η προδοσία είναι πολύ μεγάλο αμάρτημα. Οι προδότες έχουν για βασανισμό τον αιώνιο φόβο. Έχουν ένα τεράστιο φόβο αιωνίως και ακατάπαυστα και η ψυχή τους τρέμει και σπαρταράει συνεχώς. Σε κάθε τόπο βασάνω στον Άδη, όπου με πήγαιναν οι άγγελοι, αντιμετώπιζα και εγώ τα ίδια συναισθήματα που δέχονταν εκεί οι ψυχές. Σε αυτή την περίπτωση, όταν βρέθηκα εγώ σε αυτό το μέρος, αισθάνθηκα ένα απερίγραπτο και σπαραχτικό φόβο. Εκεί αποκαλύπτεται εντελώς η αμαρτία σε όλο της το μέγεθος και οι ψυχές συναισθάνονται και κατανοούν επακριβώς για ποιο λόγο υποφέρουν. Αυτό είναι που τις κάνει να τρέμουν, να σπαράζουν, να φωνάζουν και να υποφέρουν ακόμα περισσότερο. Ενώ εδώ ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτό. Όλες οι ψυχές που βρίσκονται στον Άδη υποφέρουν βάσανα, φωνάζουν και κλιπαρούν για βοήθεια και αυτό που τις αναπαύει είναι οι προσευχές των ζώντων. Όταν αυτές οι ψυχές έχουν λιγότερα αμαρτήματα και γίνονται πολλές προσευχές υπέρ αυτών, τελούνται τακτικά μνημόσυνα και γίνονται λειτουργίες για την ανάπαυσή τους. Τότε αυτές οι ψυχές καθαρίζονται σιγά σιγά, ελευθερώνονται λίγο λίγο και μπορούν πλέον σε κάποια στιγμή να μεταβούν προς το Θεό. Είναι όπως ακριβώς μας συμβαίνει και εν τη ζωή. Όσο πιο τακτικά μετανοούμε, εξορμολογούμαστε, προσευχόμαστε, εκκλησιαζόμαστε, σιγά σιγά καθαριζόμαστε και όταν έρθει ο θάνατος ο Θεός μας παίρνει κοντά του. Βέβαια ο Θεός μας παίρνει όταν η ψυχή είναι έτοιμη. Ή αντίθετα, όταν βλέπει ότι η ψυχή με τίποτα πλέον δεν θέλει η ίδια να διορθωθεί και να σωθεί. Όταν πάλι οι ψυχές των ανθρώπων βρίσκονται στον Άδη σε βαριά βάσανα, τότε είναι πολύ δύσκολο να μεταβεί προς το Θεό μία ψυχή. Αλλά και πάλι σιγά σιγά με τις πολλές προσπάθειες της Εκκλησίας και την πάροδο πολλών ετών, ακόμα και αυτές οι ψυχές καθαρίζουν και εξαλαφρώνουν και μπορεί και να περάσουν προς το Θεό. Όταν περνούσα ακόμα από τα τελώνια, έβλεπα πλήθος ψυχών γύρω μου να περνούν και αυτές την ίδια στιγμή. Καθημερινά φεύγουν και περνούν από τα τελώνια πολλές ψυχές.
Έβλεπαν λοιπόν την ψυχή μου, που ήμουν και εγώ το ίδιο πολύ αμαρτωλός, και κλαίγανε λέγοντας: πόσο τυχερός είσαι που θα γυρίσεις πίσω και θα έχεις τη δυνατότητα να μετανοήσεις και να σωθείς. Δίπλα μου ήταν δύο ψυχές ενός ανθρώπου περίπου στην ηλικία μου και ενός άλλου πολύ νεότερου μου, περίπου 20 ετών, και κλαίγαν και οδυρώμενοι έλεγαν: εμείς δεν τα γνωρίζουμε όλα αυτά ότι είναι αληθινά. Δεν ξέραμε. Όμως εκεί πια ο Θεός δεν ακούει δικαιολογίες μας. Οι ψυχές κλαίνε και οδύρονται. Το ίδιο έχει συμβεί και με τη δική μου ψυχή, η οποία λουζόταν κυριολεκτικά στα δάκρυα. Είναι αλήθεια ότι εκεί δεν μπορούσα καθόλου να σκεφτώ ότι να, παρόλο που με πήρε ο Κύριος, θα επιστρέψω πάλι πίσω και να παρηγοριέμαι. Όμως αυτό το είχα ξεχάσει παντελώς. Το μόνο που νιώθει η ψυχή είναι η διάθεση να κλαίει και να οδύρεται για τα αμαρτήματά της. Όταν τα τελώνια μου δείχναν τις αμαρτίες μου, έκλαιγα και έλεγα ότι πλέον θα μείνω στον Άδη για πάντα. Πες μας, σε παρακαλώ, το γεγονός ότι ο σημερινός άνθρωπος που βγήκε απότομα από την αθεία, είτε από απλή περιέργεια, είτε από αναζήτηση ή για άλλους λόγους, έχει ασχοληθεί με πνευματισμό, μαγείες, μαντίες και τα παρόμοια. Τι συμβαίνει με αυτές τις ψυχές, πώς υποφέρουν? Για την μαγεία θα υπάρχει ξεχωριστός τόπος. Υπάρχουν πολλοί, μα πάρα πολλοί μάγοι. Ο τόπος όπου βρίσκονται όλοι αυτοί είναι γεμάτη από φίδια και διαφόρων ειδών ερπετά, τα οποία τσιμπούν και κατατρώγουν τις ψυχές αυτών των ανθρώπων σε αυτήν την κατάσταση. Υπάρχει μια εικόνα της φοβεράς κρίσεως. Και εκεί εικονίζεται αυτός ο διαχωρισμός των ψυχών. Και εκεί έχει αυτό το όριο που χωρίζει τις ψυχές που πάνε για κόλαση και άλλες για παράδεισο, και υπάρχει ο οφθαλμός, ο οποίος βλέπει τα πάντα. Τον οφθαλμό του Θεού. Ναι, τον είδα. Όταν πήγα στον παράδεισο τον είδα. Ναι, ένα γιγαντιαίο οφθαλμό. Είναι παντού, όπου και αν βρίσκεσαι. Παντού σε βλέπει. Η συνομιλία εκεί γίνεται με τη σκέψη. Νοερός δηλαδή. Εκεί σκέφτηκες και αμέσως λαμβάνεις τη συνομιλία εκεί γίνεται με... και τη συνομιλία και λαμβάνεις αμέσως την απάντηση. Εκεί είναι οι άνθρωποι που παρέσυραν τους άλλους την αμαρτία, είτε στη σαρκική, είτε τη μαγεία και άλλες. Μήπως είναι περισσότερο ένοχοι και πεσμένοι από ότι οι άλλοι αμαρτωλοί? Αυτός που δέχεται τον πειρασμό και πέφτει στην αμαρτία έχει όλη την ευθύνη δική του και θα λάβει σύμφωνα με τα έργα του? Εάν πάλι ένας μάγος, για παραδείγματι, προφτάσει εν ζωή και μετανοήσει και εξομολογηθεί, τότε ο Κύριος τον συγχωρεί και τον σώζει. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος δεν πρόλαβε να εξομολογηθεί, να μετανοήσει, έχει ασχοληθεί και έχει δείξει ενδιαφέρον για μαγείες, μαντίες και άλλα, και ο θάνατος τον βρήκε ξαφνικά, τότε πλέον εκεί δεν υπάρχουν δικαιολογίες ότι τάχα με παρέες ή από απλή περιέργεια ή οτιδήποτε άλλο διατράτη αμαρτία και υπάρχει ανταπόδοση. Γενικά τους μάγους τους καταλαμβάνουν οι δαίμονες, μα παντελώς, και είναι πολύ δύσκολο να μετανοήσουν. Οι μάγοι αρνούνται τον Θεό και δίνουν όρκο ότι θα έχουν πλήρη υπακοή στους δαίμονες, και ενώ οι δαίμονες θα τους κάνουν όλα τα χατήρια, αυτοί σε αντάλλαγμα πρέπει να κάνουν κακό στους ανθρώπους. Ο Θεός δεν επιτρέπει στους δαίμονες να βλάψουν τον άνθρωπο. Όμως ο μάγος ως όργανο του διαβόλου βλάπτει τον συνάνθρωπό του. Αν δεν επιτρέψει ο Κύριος πρώτα, δεν μπορούν να κάνουν κακό με αυτούς οι δαίμονες. Βέβαια, λόγω των αμαρτιών μας γινόμαθα ευάλωτοι στην επίρρεια των μάγων. Διαφορετικά, όταν ο άνθρωπος εξομολογείται, μετανοεί ειλικρινά, πίνει κάθε πρωί αγιασμό και παίρνει αντίδωρο, κανένας μάγος και καμία μάγισσα δεν μπορούν να τον πλησιάσουν με κανένα τρόπο. Αν επικαλούμαστε τον Θεό, δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτε. Ένα αρκεί να επιδιώκουμε εμείς να είμαστε κοντά στον Θεό. Δυστυχώς συμβαίνει το αντίθετο. Αφού εμείς οι ίδιοι πέφτουμε σε αμαρτίες ή ακόμα τα χειρότερα απευθυνόμαστε για βοήθεια στους μάγους, τότε αυτοί οι ίδιοι μας φορτώνουν με δεκάδες δαιμόνια και από τη μία τάχα σε γιατρεύουν από κάποια ασθένεια, όμως στην πραγματικότητα εγκαθιστούν άλλους μέσα σου, άλλους δαίμονες που σου προκαλούν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πέφτουν στην παγίδα αυτών των μάγων, μέντιουμ, πνευματιστών και παρόμοια, τους πληρώνουν με χρήματα και πάνω που παθαίνουν τόσα κακά από αυτούς τους μάγους. Όλα αυτά που είδα με τα μάτια της ψυχής, βέβαια πολλές φορές έρχονται στο μυαλό μου. Όμως το επιτρέπει έτσι ο Θεός, ώστε να μην τα έχω συνεχώς μπροστά μου, γιατί θα ένιωθα συνεχώς την ταραχή και την αγωνία. Δεν είναι απλό να αντέξεις αυτά και να τα περιγράψεις. Πιο εύκολο θα είναι να τα γράψω αναλυτικά.
Μετά λοιπόν από εκεί που είδα τη γιαγιά μου, προχωρήσαμε με τους αγγέλους παραπέρα. Ανεβαίναμε προς τους ουρανούς όλο και ψηλότερα και τότε άκουσαν νοερός τους δαίμονες να φωνάζουν. Την χάνουμε αυτή την ψυχή, την χάνουμε, πάει, μας φεύγει, μας φεύγει, μας τη γλίτωσε, χαθήκαμε, χαθήκαμε. Για κάθε ψυχή γίνεται μεγάλος πόλεμος. Και τόση, και σε τούτη τη ζωή μάχονται οι άγγελοι με τους δαίμονες για να βοηθήσουν την ψυχή για να σωθεί. Διεξάγεται ο αόρατος αυτός πόλεμος. Αλλά και όταν περνάει η ψυχή τα τελώνια, γίνεται η τελική μάχη, γίνεται αγώνας για κάθε λέξη που υπόθηκε, έστω και για κάθε μικρό δακρυάκι που χύθηκε, για κάθε στεναγμό. Όλα ζυγίζονται και μετριούνται. Οι άγγελοι όλα τα δείχνουν, αλλά όλα τα προβάλλουν και τα παρουσιάζουν προκειμένου να γύρει ζυγαριά υπέρ της ψυχής. Ένας από τους δαίμονες φώναζε: «Γιατί του τα δείχνουμε όλα αυτά? Αυτός θα πάει και θα τα διηγείται όλα αυτά». Ενώ άλλος έλεγε: «Εγώ θα του τα βγάλω αυτά από τη μνήμη. Πες τα όπου σου τα λέγανε. Οι δαίμονες δεν το θέλουν με τίποτα αυτό. Καλό, αφού ο Θεός έτσι το επέτρεψε». Καλά. Μετά από όλα αυτά, να υποφέρω από τους δαίμονες και να αγωνιστώ εναντίον τους. Όταν πια η ψυχή μου έφυγε από τα νύχια τους, δεν είχαν πια τη δυνατότητα ούτε και νοερός να με επηρεάζουν πλέον ή με οποιονδήποτε τρόπο. Ελεύθερη ήταν η ψυχή. Από εκεί και πέρα πλέον δεν άκουγα ούτε τους λογισμούς τους, ούτε τις κακίες τους που εξαντλούν την ψυχή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να νιώθεις ακριβώς αυτή την ελευθερία. Να νιώθεις φρέσκια τη διάνοιά σου, καθαρή. Δεν έχεις πλέον πάνω σου την επηρεία τους. Και τώρα στη βασιλεία των ουρανών. Όπως ανέβαινα, έβλεπα φως να ειρηδίζει με όλα τα χρώματα του ουρανίου τόξου γύρω μας. Να υπάρχουν παντού πανέμορφα και πρωτόγρονα χρώματα. Όταν πλησίασαν προς τις πύλες της βασιλείας των ουρανών, διέκρινα πόσο τεράστιες ήταν. Δεν είχαν τέλος και όριο. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Το μόνο που έβλεπες ήταν το σημείο που ενώνονται, είτε όταν ανοίγουν ή όταν κλείνουν. Το τέλος τους όμως ήταν όπως στηρίζονται. Με ποιον τρόπο αυτό δεν μπορούσε να το δει. Στις πύλες της βασιλείας των ουρανών, ως φρουρός στεκόταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με το τεράστιο σπαθί. Ο Αρχάγγελος αντιδρά με κάποιον τρόπο όταν πλησιάσει μια ψυχή. Αν και είναι τεραστίων διαστάσεων, νιώθεις μια ηρεμία και γαλήνη αντικρίζοντάς τον και δεν φοβάσαι καθόλου. Υπάρχει εκεί κάποια επικοινωνία ή συνομιλία? Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε η φωνή του Θεού που είπε: «Αφήστε αυτή την ψυχή να περάσει». Τότε αμέσως ανοίξαν οι πύλες της βασιλείας των ουρανών. Μόλις μπήκαμε μέσα, είδα όλη αυτή την ομορφιά που υπάρχει στη βασιλεία των ουρανών. Είδα αλόλευκους αγγέλους να πετούν παντού. Τα ενδύματά τους ήταν πιο λευκά και από το χιόνι. Διέφερα μεταξύ τους ως προς το μέγεθος και την όψη. Τότε ο φύλακας άγγελος μου είπε: «Ζήτησε από τον Κύριο ό,τι επιθυμείς, ό,τι σου χρειάζεται. Τότε η ψυχή σου θα πάει να προσκυνήσει τον ίδιο το Θεό». Τώρα η ψυχή σου θα πάει να προσκυνήσει τον ίδιο το Θεό. Και τότε η ψυχή, περπατώντας, ακολούθησε ένα όμορφο δρομίσκο, όπως ακριβώς στην εκκλησία. Υπάρχει ένας ειδικός διάδρομος δρομίσκος που οδηγεί προς το ιερό και την ωραία πύλη. Δεξιά και αριστερά έβλεπα γύρω μου τους αγγέλους. Ήμουν περικυκλωμένος από αγγέλους και ανησύχωσα το κεφάλι μου να δω λίγο πιο ψηλά και πιο μακριά. Με τον Κύριο. Τότε με τύφλωσε ένα υπέρλαμπρο φως που προερχόταν από το φθρόνο του Θεού. Το φως του Χριστού. Τόσο λαμπερό είναι αυτό το φως που η ψυχή δεν μπορεί να αντικρίσει τις εκλάμψεις. Όταν η ψυχή μου δέχτηκε πάνω της αυτή τη λάμψη, αμέσως αλλοιώθηκε και έπεσε γονατιστή να προσκυνήσει τον Κύριο. Δοσμένη μέσα σε αυτό το υπέρλαμπρο φως, η ψυχή συναισθάνεται και κατανοεί πλήρως την αμαρτωλότητά της. Μόλις αντίκρισα το θείο φως, θυμήθηκα πάλι όλες τις αμαρτίες μου και γονατιστός έκλαιγα. Θυμήθηκα τα πάντα. Μέσα σε μία στιγμή πέρασαν μπροστά στα μάτια μου και όλα όσα έζησα κατά τον τελωνισμό της ψυχής μου. Αποκαλύφθηκε όλη η αμαρτωλότητά μου, όλες οι πτώσεις μου. Ο Κύριος μου είπε: «Σήκω, μην κάνεις έτσι». Ο Κύριος με κοίταξε. Το βλέμμα του διαπερνούσε εντελώς την ψυχή μου. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να κοιτάξει έτσι μέσα στην ψυχή σου. Τα μάτια του διαπερνούσαν την ψυχή μου διορατικά. Κανένας άνθρωπος πάνω στη γη δεν μπορεί να έχει τέτοιο βλέμμα όπως ο Κύριος. Προσπαθώ να σας περιγράψω πως είναι ο Κύριος, αλλά δεν μπορώ ούτε να το εξηγήσω ούτε να το περιγράψω. Είναι αδύνατον. Αμέσως με που τον είδα, κατάλαβα ότι αυτός δεν είναι άνθρωπος όπως είμαστε εμείς. Πώς ήταν η μορφή του? Είχε ανθρώπινη μορφή? Ναι, ήταν ανθρώπινη μορφή. Έβλεπες πως ήταν ο Χριστός. Όμως
δεν είναι ένας άνθρωπος όπως είμαστε όλοι οι άλλοι. Ο Χριστός με δέχτηκε, με καθησύχασε και με συνεχάρηκε λέγοντάς μου: «Σε συγχαίρω πρώτον διότι ήλθες εδώ. Δεν θα μπορούσες να έλθεις αυτή τη στιγμή εδώ αν δεν είχες πίστη». Μου είπε ότι με πήρε κοντά του για να μπορώ να το διηγούμε στους ανθρώπους. Ακόμα μου είπε ότι σε όλο το υπόλοιπο της ζωής μου να προσπαθήσω όσο γίνεται λιγότερο να στενοχωρώ τους συνανθρώπους μου. Γενικά μου δόθηκε μια μεγάλη ευκαιρία να κατανοήσω πολλά πνευματικά ζητήματα. Το πρώτο και κυριότερο σε όλα που συμβαίνουν, ότι όλα συμβαίνουν κατά παραχώρηση Θεού. Επί παραδείγματι, πολλές φορές μας δίνεται μια ασθένεια. Το επιτρέπει ο Θεός διότι μέσα σε αυτήν τη δοκιμασία που την υποφέρουμε καθαριζόμαστε από τις αμαρτίες μας. Άλλο σημαντικό γεγονός που κατανόησα και διαπίστωσα είναι ότι οι προσευχές και οι δεήσεις της Εκκλησίας ανεβαίνουν σαν ένας ολόφωτινος πύρινος στήλος προς τον ουρανό και όλων οι προσευχές και του κάθε ενός χωριστά, αλλά όλες ανεβαίνουν προς τον ουρανό. Τις ακούει ο Κύριος και τις ακούνε και οι Άγιοι. Οι άνθρωποι της σημερινής εποχής βρίσκονται σε πνευματική πτώση και έχουν πέσει σε βαριά αμαρτήματα. Ακόμη και στους πιο κοντινούς μεταξύ τους ανθρώπους συγγενείς που τους ενώνει το αίμα, βλέπουμε τι έχθρα υπάρχει. Βλέπουμε ότι μέσα σε μια οικογένεια οι γονείς έχουν έχθρα μεταξύ τους. Ή τα παιδιά με τους γονείς, ή τα παιδιά μεταξύ τους. Μετάνοια σχεδόν δεν υπάρχει. Ελάχιστοι είναι οι άνθρωποι που μετανοούν ειλικρινά και οδηγούν τα δρήματά τους στην εξομολόγηση. Τα δεινά για την αποδοχή του 666. Το έτος 1999 είχαμε την εμφάνιση της υπεραγίας Θεοτόκου σε μια γυναίκα με το όνομα Όλγα. Η Θεοτόκος της είπε ότι η Ρωσία δεν θα χαθεί, αλλά ότι κι αν πάθει θα αναστηθεί. Πριν όμως από αυτό θα προηγηθούν και θα συμβούν μεγάλα και θλιβερά δε γεγονότα. Όχι μόνο στη Ρωσία αλλά και σε ολόκληρη την Οικουμένη. Ο Κύριος μου είπε για αυτές τις λήψεις που θα περάσει η ανθρωπότητα και ότι δεν θα το σταματήσει αυτό, γιατί τίποτε δεν μας σταματάει πλέον εμάς τους ανθρώπους στην κατρακύλα που έχουμε πάρει. Γιατί όλοι μας έχουμε δεχτεί και δεχόμαστε καθημερινά όλη αυτή τη σατανική επιρροή που έρχεται με την τεχνολογία, το χάραγμα, τους σατανικούς αυτούς συμβολισμούς και τα χρησιμοποιούμε στη ζωή μας. Εκείνοι που δεν έχουν λάβει όλα αυτά τα σατανικά σύμβολα είναι πολύ λίγοι, ελάχιστοι. Δυστυχώς ακόμη και οι ιερείς έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα και προβάλλουν σαν δικαιολογία το τετριμένο πλέον. Και πώς θα ζήσουμε, πώς θα ζήσουν τα παιδιά μας, τι θα γίνει με εμάς, τι θα τρώμε, δεν έχουν την ελπίδα τους στο Θεό. Ο Κύριος μου είπε ότι αν αυτό δεν σταματήσει, όλοι θα πέσετε στην παγίδα. Όλοι θα χαθείτε. Όλοι μέχρι ενός. Αν θα αρχίσει το υποχρεωτικό σφράγισμα, όποιος θα το λαμβάνει αυτό το σφράγισμα θα γίνεται απολύτως εξαρτώμενος από την επιρρεία των σατανικών δυνάμεων. Τελείως. Ο Κύριος είπε ότι στην Ρωσία θα έχουμε τσάρο, αλλά πριν από αυτό και στη Ρωσία και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου θα γίνουν πολλά δεινά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες και μέσα από αυτές τις θλίψεις, τους πολέμους και τις κακοκίες θα καθαρίσουν οι ψυχές των ανθρώπων από όλες αυτές τις σατανικές επιρροές και τεχνολογίες που έχουν μολύνει τους πάντες και τα πάντα και μας επηρεάζουν και έτσι θα σώζονται οι ψυχές. Όπως είπε ο Κύριος, δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να σταματήσει αυτό το κακό. Μόνο έτσι με αυτές τις θλίψεις και τον πόλεμο όλα αυτά θα σταματήσουν. Το υποχρεωτικό σφράγισμα ακόμη δεν θα εφαρμοστεί. Ο Κύριος προς το παρόν δεν θα το επιστρέψει. Δεν θα το επιτρέψει. Το ότι η Ρωσία θα αναστηθεί, αυτό είχε υποθεί και θα αποκαλυφθεί από την υπεραγία Θεοτόκο. Ότι πολλοί δεν θα δέχονται το σφράγισμα, θα αρνούνται και μόνο επειδή δεν θα το δέχονται και δεν θα το δέχονται σε αυτήν την ταυτότητα και το διαβατήριο, θα σώζονται οι ψυχές τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να δώσουμε βαρύτατη σημασία εδώ και μην ακούμε τις πλανεμένες φωνές θεολόγων, ποιμένων και επισκόπων και ολοκλήρων συνόδων ή εκκλησιών ότι όλα αυτά με τα διαβατήρια και με τις ταυτότητες δεν είναι τίποτα. Αλλά και τώρα αρχίζοντας από σήμερα, όποιος πάρει και χρησιμοποιήσει αυτά τα πρώτα κρατικά έγγραφα όπως διαβατήρια, κάρτες ηλεκτρονικές και διάφορα παρόμοια, πρέπει οπωσδήποτε να τα επιστρέψει πίσω, να μετανοήσει ειλικρινά και να εξομολογηθεί. Η συνάντηση με το μάρτυρα Ευγένιο. Αυτό το πόλεμο με τους Τσετσένους δεν μπορούμε να μην το λογαριάσουμε. Ο Ευγένιος Ζένια Ραντιόνοφ και οι συμπολίτες του, ο πατήρ Πέτρος Κονόσοφ και άλλοι
που δεν πρόδωσαν την ορθόδοξη πίστη τους μέχρι θανάτου και δεν έβγαλαν από πάνω τους τον σταυρό όπως τους διέταζαν οι βασανιστές τους, σε τι κατάσταση βρίσκονται στην άλλη ζωή? Ο Ευγένιος. Τον είδα εκεί, βρίσκεται εκεί που είναι οι Άγιοι. Είναι σαν μάρτυρας? Ναι, είναι οσιομάρτυρας. Είχαμε μιλήσει εκεί με τον Ευγένιο και μου είχε πει ότι όταν έρθει η ώρα της ιάσεώς σου και σου δοθεί πάλι η μνήμη, να διηγήσεις στους ανθρώπους ότι όλοι μας έχουμε τη δυνατότητα και πρέπει να προσευχόμαστε όπως προσεύχεται ένας Άγιος, και τότε θα μας δίνεται η άνω βοήθεια. Έτσι έχει επιτρέψει ο Θεός ο Ευγένιος να μαρτυρήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα, όλο του το μαρτύριο το είδα εκεί, τους τρόπους που τον βασάνιζαν. Διηγήσου μας πώς ακριβώς έγιναν όλα αυτά. Είδα πως τον δέσαν οι Τσετσένοι όταν τον εχμαλώτησαν, πως τον είχαν νηστικό, τον χτυπούσαν και τον χλέβαζαν. Το μόνο που ήθελαν ήταν να σπάσει, να του λυγίσουν το ηθικό, ώστε οικειοθέλος και μόνος του να βγάλει το σταυρό του που φορούσε. Μόνο αυτό ήθελαν, αλλά τίποτα δεν μπορούσαν να πετύχουν. Μας είχες διηγηθεί για έναν ιερέα που ήταν για ένα διάστημα με τον Ευγένιο. Ναι, αυτόν τον ιερέα που είχε πει ο Ευγένιος όταν τον συναντήσεις να του πεις αυτό και αυτό. Ήταν μαζί για κάποιο διάστημα στην Τσετσενία. Αυτόν τον ιερέα τον συνάντησα πέρσι σε μία λιτανία στη Μόσχα. Τον πλησίασα και του μίλησα, αλλά εκείνος μάλλον δεν εννόησε το τι ήθελα να του πω. Του ανέφερα με λίγα λόγια το τι είχε συμβεί και ότι είδα τον Ευγένιο και τα σχετικά. Αλλά εκείνος, ενώ στην αρχή μου έδειξε ότι με άκουσε, μετά κάπως βιαστικά έφυγε λέγοντας ότι είχε επίγουσα δουλειά. Έτσι δεν μπορέσαμε να συζητήσουμε. Μα αλήθεια, πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση? Βεβαίως. Πότε έγινε αυτό? Ένα χρόνο πριν, δηλαδή πέρσι στη Λιτανία στη Μόσχα. Εκεί στη Βασιλεία των Ουρανών είδα πολλούς που βρέθηκαν τότε στο Αφγανιστάν μέσα στη φωτιά του πολέμου. Βέβαια στον παράδοσο είδα αυτούς που δεν παραδόθηκαν και δεν ολιγοψύχησαν μπροστά στον εχθρό. Ο Κύριος πάνω απ' όλα βλέπει την ψυχική δύναμη του ανθρώπου. Θέλει ο άνθρωπος να είναι δυνατός και σε τέτοιες περιστάσεις να μην ενδίδει ποτέ, και αν βρεθούμε σε τέτοιες καταστάσεις, όπως επί παραδείγματι όταν μας στέλνουν στον πόλεμο, πρέπει πάντοτε να δείξουμε μόνο τον καλό εαυτό μας και το βασικότερο μπροστά στον εχθρό, ούτε να οπισθοχωρήσεις ούτε να παραδίδεσαι. Τα μαρτύρια λοιπόν στα οποία υποβλήθηκε ο Ευγένιος τα είδα όλα, ό,τι του συνέβη τα πάντα, και ευτυχώς αυτή τη στιγμή ο Κύριος δεν επιτρέπει να έχω όλα αυτά μπροστά στα μάτια μου, γιατί δεν είναι δυνατόν να τα διηγηθώ. Το τι μαρτύρια του κάνανε, στην κυριολεξία του έκοβαν κομματάκια. 2 μήνες τον κρατούσαν εντελώς νηστικό και χωρίς νερό. Ακριβώς 2 μήνες. Ήταν πραγματικά μια κατάσταση κολάσεως. Εκεί στη Βασιλεία των Ουρανών, όταν μου τα δείξανε, δεν μου δημιουργήθηκαν τέτοια έντονα συναισθήματα θλίψεως και σπαραγμού που αισθανόμασταν εδώ όταν βλέπουμε κάτι παρόμοιο, ας πούμε, από την τηλεόραση. Εδώ, εάν τα ειδεί ένας άνθρωπος πονόψυχος που έχει καρδιά ευαίσθητη, θα σοκαριστεί και θα ανατριχιάσει και μπορεί και να κλονιστεί η υγεία του. Μόνο ένας σκληρόκαρδος άνθρωπος μπορεί να τα ειδεί αυτά και να χαίρεται. Όμως στη Βασιλεία των Ουρανών δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια αδυναμία όπως εδώ. Εκεί παραμένουν δυνατές όλες οι ψυχές. Για μένα όμως, όταν ήμουν εκεί, ήταν ανυπόφορο να τα είδω όλα. Δεν είχα τη δύναμη να βλέπω όλα αυτά τα βασανιστήρια που του κάνανε. Μόνο για λίγο κοίταξα, όταν ο Χριστός μου είπε: «Να, δες το μαρτύριο του Ευγένιου. Το τι του κάνανε είναι αδιανόητο». Και μάλιστα αυτό στο τέλος, όταν κατάλαβαν ότι εκείνος δεν θα παραδοθεί με τίποτα. Και τι προσπάθησαν να το επιβάλλουν? Να βγάλει το σταυρό στη φυσική δύναμη, και όση φυσική δύναμη και αν έχει, δεν του το επιτρέπει. Να βγάλει το σταυρό από πάνω του. Όμως υπάρχει κάτι σαν άγραφος νόμος. Δεν μπορεί κανείς να σου βγάλει το σταυρό όση φυσική δύναμη και αν έχει. Δεν του το επιτρέπει ο Κύριος. Μόνο όταν όποιος υποκύπτει στην πίεση του πειρασμού ενδίδει και βγάζει μόνος του από πάνω του το σταυρό. Μόνο έτσι καταφέρνει ο εχθρός να βγει ο σταυρός από το χριστιανό. Και όταν αυτοί είχαν τόσο πολύ εξαγριωθεί και αντιλήφθηκαν ότι είναι μάταιες οι προσπάθειές τους, βάλανε μπρος το βενζινοπρίωνο και του έκοψαν το κεφάλι. Και όμως, μέχρι το τέλος, δεν μπόρεσαν να τον κάψουν. Να τον κάμψουν. Δεν μπόρεσαν τίποτε ούτε να κάνουν, ούτε να αποδείξουν. Βέβαια, υπήρχαν και άλλοι πολλοί εκεί, όπου ήταν ο Ευγένιος. Μερικοί όμως από αυτούς δεν άντεξαν και ενέδωσαν. Όταν τον συνάντησα, ο Ευγένιος μου είπε:
στη μητέρα μου που τόσο στεναχωριέται και υποφέρει, όταν σου δοθεί η δυνατότητα να την συναντήσεις. Μίλησε και ηρέμησε την. Περίγραψέ της που βρίσκουμε και πως είμαι εδώ. Και τα άλλα παιδιά, τους στρατιώτες που ήταν μαζί με τον Ευγένιο, τα είδες? Ήταν στον ίδιο τόπο? Μερικούς τους είδα στη Βασιλεία των Ουρανών. Πολλούς οι οποίοι είχαν σκοτωθεί υπέρ πίστεως και πατρίδος, οι οποίοι έμεναν ακλόνητοι μέχρι τέλους. Είδα και ένα γνωστό μου πρόσωπο. Ο αδελφός μου είχε ένα παιδικό φίλο. Ο ανιψιός που ήταν στο στρατό και κόντευε να τελειώσει τη στρατιωτική του θητεία και να αποστρατευτεί σε μερικές εβδομάδες. Όμως βρέθηκε σε μια μάχη φοβερή και σκοτώθηκε. Αλλά ο Θεός δεν τον εγκατέλειψε. Όπως δεν εγκαταλείπει ποτέ κανένα στρατιώτη και τον παίρνει κοντά του, αρκεί να μείνει πιστός στο καθήκον του, να πολεμήσει μέχρι θανάτου για την πατρίδα του και για οποιοδήποτε άλλο υψηλό ιδονικό, να πιστεύει στο Θεό και να είναι βαπτισμένος. Με αυτές τις προϋποθέσεις, κανένας στρατιώτης δεν μένει έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών. Αρκεί δηλαδή να μην δηλιάσει και να μην προδώσει. Και ήρθε ο τόπος. Από Αγίους είδα εκεί τον Όσιο Σέργιο τον Αραντονέζ. Δεύτερη φορά που τον είδα, αφού την πρώτη φορά εκεί ήταν στον Άδη. Είδα τον Νεόφυτο Ποτσάεφ, τον Όσιο Σεραφείμ του Σάραφ. Σε περιστήχιζαν όλοι? Ναι, ήταν και εκεί ο Άγιος Νικόλαος και η Μητέρα του Θεού. Όταν βλέπεις τη Βασίλισσα των Ουρανών, η ψυχή ανανεώνεται. Αποκτά μια παιδική αυθότητα ενός παιδιού 6 ετών. Όταν βλέπεις τη Βασίλισσα των Ουρανών, αποκτάς αυτή την ιδιότητα της παιδικότητας. Ταυτοχρόνως όμως βλέπεις τότε άμεσα όλη την αναξιότητα, πως ζούσες, τι αμαρτήματα διάπραξες, πόσο δύσκολο είναι να αντικρίσουμε τη Μητέρα του Θεού λόγω ακριβώς της αμαρτωλότητάς μας. Μετά, όταν με πλησίασε η υπεραγία Θεοτόκος, με χάιδεψε στο κεφάλι. Εγώ βέβαια έκλαιγα και θρηνούσα για το πώς τολμώ να βρίσκομαι εδώ εγώ ανάξιος. Τότε η Βασίλισσα των Ουρανών με χάιδεψε στο κεφάλι και μου είπε: «Παιδάκι μου, σε συγχωρώ. Πολλοί άγιοι άνθρωποι εκεί μου έλεγαν πρώτον να μην δεχτούμε καινούργια διαβατήρια και ταυτότητες ή και άλλα καινούργια έγγραφα στην Εκκλησία, να πηγαίνουμε πάντα όσα εμπόδια και αν μας παρουσιάζονται. Να μετανοούμε και να ξενομολογούμαστε, να κοινωνούμε, να διηγούμε όσα είδα και όσα μου αποκαλύφθηκαν σε όλους όσους έχω γνωστούς». Ο Κύριος μου είπε: «Ναι, θα περάσεις δοκιμασίες, θα υποφέρεις και θα επιστρέψεις εδώ. Όμως σε εμάς εδώ έπειτα κανένας δεν υποφέρει. Εδώ έχουμε αιώνια χαρά. Ο Κύριος μου αποκάλυψε επίσης ότι θα παντρευτώ, διότι όπως μου είπε, έως τώρα δεν το έχεις καταφέρει. Από εδώ και πέρα θα έχεις και σύζυγο και μάλιστα θα τη συναντήσεις τώρα εδώ». Έτσι ακριβώς και έγινε, αφού την γνώριζα, ούτε την είχα, αφού ούτε την γνώριζα, ούτε την είχα δει ποτέ. Και εκεί είδα πώς στεφανώνονται οι ψυχές. Αυτό συνέβη με ένα μυστηριώδη τρόπο. Η γυναίκα μου, η Βαλεντίνα, ούτε το γνώριζε, ούτε και τώρα θυμάται πώς ακριβώς και τι τη συνέβη. Εκείνη την ώρα η Βαλεντίνα ήταν στο Διβέριο. Ζούσε εκεί. Εμένα μου δείξανε που βρίσκεται. Είδα το μοναστήρι του Διβέιρο. Μου δείξανε που εργάζεται και που ξεκουράζεται. Έτσι τα κανόνισε ο Κύριος, ώστε εκείνη τη στιγμή και η δική της ψυχή βγήκε και ανέβηκε. Έτσι συνάντησε την ψυχή της στον ουρανό. Όπως έβλεπα τον εαυτό μου, είδα και εκείνη. Έπειτα μου έδειξαν το πώς στεφανώνονται οι ψυχές όταν δύο άνθρωποι ενώνονται με το μυστήριο του γάμου στην Εκκλησία. Ο Κύριος στεφανώνει τις ψυχές στον ουρανό. Έστω και προκαταβολικά, ο Κύριος μου έδειξε πώς θα στεφάνωνε και τις δικές μας ψυχές. Όταν τελεστεί το μυστήριο του γάμου, ο Θεός δέχεται τις ψυχές ως νόμιμα ανδρόγυνα και τότε αυτές οι ψυχές οδηγούνται προς τη σωτηρία. Ενώ οι άνθρωποι που συζούν μέχρι το μυστήριο του γάμου, χωρίς την ευλογία του Χριστού, θα κριθούν για το αμάρτημα της προορνίας. Βλέπουμε όμως ανθρώπους στεφανωμένους που χωρίζουν. Ναι, οι άνθρωποι όταν χωρίζουν είναι πολύ μεγάλο κακό. Παντρεύονται και δεύτερη και τρίτη φορά. Αλλά αυτό δεν τους οδηγεί στη σωτηρία, ακόμη και αν ζουν ήρεμα, χωρίς καυγάδες και ήσυχα ασχολούνται με την εργασία τους. Δεν τους οδηγεί στη σωτηρία της ψυχής. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα η μετάνοια και η εξομολόγηση. Πρέπει να ζεις και να βιώνεις τον πρώτο γάμο που είναι από το Θεό. Όλα τα άλλα είναι συνέπεια της αμαρτωλότητάς μας. Όταν ήσουν στον παράδεισο, τι άλλο είδες γύρω σου? Εκεί υπάρχουν όλα όσα υπάρχουν στη γη, μόνο που διαφέρουν στο μέγεθος. Είναι όλα μεγαλύτερα και στην ωραιότητα. Και εκεί έχει νερό και θάλασσες και ποτάμια. Και εσύ πετούσες εκεί?
Ναι, η ψυχή απλούστατα πετάει, μετακινείται μόνη της. Δεν χρειάζεται να την κινείς και να την μεταφέρεις. Όταν η ψυχή ετοιμάζεται να βγει από το σώμα, κατά την ώρα του θανάτου, πρέπει το σώμα να είναι ενδεδειμένο ευπρεπώς και με εσώρουχα και με κατάλληλα ρούχα από πάνω όπως εμείς αυτή τη ζωή. Σήμερα οι άνθρωποι κυκλοφορούν σχεδόν χωρίς εσώρουχα. Όχι, αυτό δεν επιτρέπεται. Κατά την έξοδο της ψυχής, ο άντρας πρέπει να φοράει ένα μακρύ λευκό πουκάμισο με μακρύ μανίκι και μακρύ παντελόνι. Έτσι αυτή την ενδυμασία μου δώσανε και με περάσανε από τα τελώνια και τον Άδη. Όμως στον παράδεισο με αυτή την ενδυμασία δεν μπαίνεις. Όταν πλησιάζαμε για να εισέλθουμε στον παράδεισο, μου δώσαν άλλη ενδύμαση. Γιατί στη Βασιλεία των Ουρανών δεν μπαίνεις με ακατάλληλα ενδύματα. Όταν μπαίνεις στον παράδεισο, η κάθε ψυχή λαμβάνει από τον Κύριο τη δική της στολή, ανάλογα με τα έργα της και τις αρετές. Από τον παράδεισο δεν θέλεις ποτέ και με κανέναν τρόπο να φύγεις. Υπήρχαν άγιοι άνθρωποι που μου οδήγησαν σε ένα πολύ μεγάλο τραπέζι που βρισκόταν εκεί. Πάνω στο τραπέζι εκείνο υπήρχαν όλα τα καλά, όπως τα φύλλα, μήλα και όλα τεραστίων διαστάσεων. Πάνω στη γη δεν θα δεις ποτέ τόσο μεγάλο. Υπήρχε εκεί και το κοινό ποτήρι με κρασί, που ήταν το ποτήρι της αγάπης ακριβώς εκείνης που πλημμυρίζει όλες τις ψυχές που βρίσκονται με τον Κύριο. Θέλω και πάλι να υπενθυμίσω ότι κάθε αμαρτωλή ψυχή γνωρίζει όλα της τα ελαττώματα. Έτσι, νιώθοντας την αναξιότητά μου, είχα μία τάση ότι δεν μου αρμόζει να βρίσκομαι εγώ εκεί. Όμως, όταν ήπια από αυτό το ποτήρι της αγάπης του Θεού, δεν περιγράφεται το πώς αισθάνθηκα όταν πλημμύρισε η ψυχή μου από αυτήν τη θεϊκή αγάπη. Είδε μήπως εκεί κάποιον από την οικογένεια του τελευταίου τσάρου και από που όλα της τα μέλη είχαν φωνευτεί. Ναι, είδα όλη την οικογένειά του, τον τσάρο, τη σύζυγο, τα παιδιά του. Είναι όλοι τους πάντοτε χαρούμενοι εκεί. Σου είπαν τίποτε αυτοί? Είχες μήπως κάποια συζήτηση μαζί τους ή μοναχούς τους είδες? Όχι, δεν είναι, δεν τους είδα μόνο. Ο τσάρος μου είπε: οι παππούδες σου πολεμούσαν για το δίκαιο και δώσαν τη ζωή τους για την πίστη, την πατρίδα και τον τσάρο. Ο Κύριος έφερε κοντά τους γιατί πάντα επιδίωκες να κατευθύνεις τη ζωή σου ώστε να ζήσεις τίμια και με ειλικρίνεια. Η επιστροφή στη γη. Πες μας για την επιστροφή σου στη γη. Η επιστροφή μου στη γη έγινε κατά το πρωί. Βέβαια στη Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει αίσθηση χρόνου. Προπάντων δεν υπάρχει ποτέ νύχτα και σκοτάδι. Όσες φορές προσπαθούσα να προσδιορίσω εκεί τι ώρα είναι, δεν τα κατάφερα όμως. Δεν υπάρχει καθόλου διάσταση του χρόνου. Αν ας πούμε στη Βασιλεία των Ουρανών μια ψυχή βρίσκεται 100 χρόνια, ενώ η δική μου μόλις που έχει έρθει, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Υπάρχει εντελώς ίδια αίσθηση. Είναι εντελώς το ίδιο αν πέρασα 100 έτη ή μία μέρα. Γι' αυτό από αυτήν τη χαρά και την αγάπη που επικρατεί εκεί, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός του χρόνου, ούτε νύχτες ούτε ημέρες. Και έτσι οι πάντες παρευρίσκονται σε μια κατάσταση αγάπης και φροσύνης. Ακούν συνεχώς τις ψαλμωδίες των αγγέλων. Όταν ψάλουν τα χερουβίμ, δημιουργούν συνεχώς μια κατάσταση που κανείς δεν θέλει να φύγει ποτέ από εκεί. Εκεί μήπως πρέπει να εργάζονται ψυχές? Πρέπει μήπως να κάνουν κάποιες εργασίες? Δεν υπάρχουν κανένας είδους εργασίες. Δεν χρειάζεται πουθενά κανένας να βιάζεται. Δεν υπάρχουν δουλειές, μόνο αιώνια χαρά. Ούτε υπάρχει περίπτωση να βαρεθείς εκεί αυτή την κατάσταση, γιατί εκεί είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Υπάρχουν εκεί και διάφορα χρώματα. Εδώ βλέπουμε τον αέρα άδειο, κενό, διάφανο, άχρωμο. Ενώ εκεί βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα γεμάτο με χρώματα, διάφορα χρώματα. Εκείνοι που βρίσκονται στον Άδη φωνάζουν και σπαράζουν και κλαίνε, λέγοντας: τι δυστυχισμένοι που είμαστε και που βρεθήκαμε εδώ λόγω των αμαρτιών μας. Τόσο αμαρτάναμε, αλλά και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, αλλά και όλο το σώμα μας κατά τον ίδιο τρόπο, και δεν υπάρχει για μας κανείς ούτε για να προσευχηθεί. Μας έστειναν ακριβώς μνημεία στα νεκροταφεία. Όμως αυτά δεν ωφελούν σε τίποτα την ψυχή μας. Όντως αυτό που χρειάζεται η ψυχή μας είναι η ανάπαυση, η σωτηρία και η προσευχή. Αυτοί δεν ζητούσαν να στείλουν κάποιο μήνυμα στους δικούς τους για να προσεύχονται για αυτούς. Ζητούσαν αυτοί που με γνώριζαν και τους γνώριζαν. Ζητούσαν, ας πούμε, πες τη μητέρα μου και τους δικούς μας. Φώναζαν όλοι, παρακαλούσαν. Τα τελευταία 10 χρόνια σε 17 ανθρώπους έχει συμβεί ότι και σε εμένα. Δηλαδή, τους έχει πάρει ο Θεός κοντά του και έπειτα έχουν επιστρέψει. Τα τελευταία 10 χρόνια ο καθένας από τους 17 έχει δει τον Θεό, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Από αυτά που έζησε και η δική μου ψυχή, άλλοι έχουν δει περισσότερα, άλλοι λιγότερα. Ως τον Άδη έχουν πάει πολύ λίγοι. Η επιστροφή σου στη γη πώς έγινε?
ο αέρας, η ατμόσφαιρα που υπάρχει στη Βασιλεία των Ουρανών είναι τόσο καθαρά και σοφά, και αν υποθέσουμε ότι μπορούσαμε να πάρουμε από αυτόν τον αέρα και να τον βάζουμε στο δωμάτιο ενός ασθενού ή ενός γέροντος ανθρώπου, εκείνος θα σηκωνόταν και θα πετούσε αμέσως. Δεν θα τον βάρινε πλέον τίποτα. Τέτοια όμορφη ατμόσφαιρα, τέτοιο καθαρό αέρα εισπραίνουν αυτές οι ευλογημένες ψυχές που ευρίσκονται στη Βασιλεία των Ουρανών. Όταν λοιπόν αρχίσαμε με τον Άγγελο να κατεβαίνουμε στη γη, όσο περισσότερο πλησιάζαμε στην επιφάνεια, τόσο πιο επιβαρημένο αισθανόμουν το περιβάλλον. Πολύ βαρύς ο αέρας και μολυσμένος. Απόλυτη κάπνα παντού, καύσα αέρια από τα αυτοκίνητα, τα εργοστάσια, από παντού. Η τρύπα του όζοντος, ναι, από την τρύπα του όζοντος σας έρχονται στην ατμόσφαιρα πολλά επιβλαβή για τον άνθρωπο. Οι ακτίνες του ηλίου κατακαίουν τα πάντα. Γι' αυτό πλέον δεν φυτρώνει τίποτα εύκολα και τα φυτά αρρωσταίνουν. Για να λάβουμε υπόψη και την όξινη βροχή, λοιπόν, επιστρέφοντας σιγά σιγά στη γη, σε οδηγούν οι άγγελοι. Ναι, ο άγγελός μου. Όταν επιστρέφεις, δεν βλέπεις πλέον τίποτα. Ούτε τελώνια περνάς, ούτε δαίμονες περνάς ελέφαντα. Προς τη γη δεν υπάρχουν τελώνια. Όλα τα εμπόδια βρίσκονται στην πορεία προς τον ουρανό. Από τη Βασιλεία των Ουρανών καμία ψυχή δεν θέλει να φύγει. Ακόμη, αν χρειαζόταν κάποιος να εκτελέσει κάποιο θεάρεστο και φιλάνθρωπο έργο πολύ μεγάλο για να υπηρετήσει τον Κύριο, και πάλι δεν θέλει να φύγει, γιατί εκείνη η Βασιλεία των Ουρανών, ενώ εδώ είναι μια πρόσχερη ζωή, δηλαδή τίποτα το καλό. Οπότε όταν κατέβηκες, στάθηκες μπροστά στο σώμα σου. Ναι, όταν κατεβήκαμε με το φύλακα άγγελό μου, γιατί τώρα μόνο είχα ένα φύλακα άγγελο, όχι δύο. Είδα το σώμα μου. Ήταν παντελώς ένα νεκρό σώμα. Ένα πτώμα με χαρακτηριστικό χρώμα, το οποίο το κτύπαγες και ήταν σαν ξύλο. Είχαν περάσει 8 ώρες πλέον και είχε επέλθει και η ακαμψία. Εν τω μεταξύ, μέσα στη νύχτα και η μητέρα μου είχε ξυπνήσει και πηγαίνοντας προς την τουαλέτα, έριξε μια ματιά από την ανοιχτή πρώτα προς το δωμάτιό μου. Όμως επειδή νόμιζε πως κοιμάμαι, για να μην με ξυπνήσει, δεν άνοιξε καν το φως. Δεν πλησίασε κοντά μου. Αυτό βέβαια ήταν η πρόνοια του Θεού για να μην τρομάξουν και ταραχτούν οι γονείς μου. Ήταν πρωί λοιπόν και ξημερώματα. Κατά τις 6 το πρωί, όταν μπήκαμε στο σπίτι με τον άγγελό μου, ο άγγελος μου έλεγε: αφού πρέπει να ζήσεις, πρέπει τώρα να μπεις στο σώμα σου. Αλλιώς, πώς θα είναι δυνατόν να ξαναζωντανέψεις? Ξέρετε, από εκεί που ήμουν προηγουμένως, δεν είχα καμία διάθεση να επιστρέψω και να ζήσω εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Όπως στεκόμουν λοιπόν και συζητούσαμε, ακούστηκε η φωνή του Θεού που διέταξε την ψυχή: μπες μέσα στο σώμα σου. Ο ήχος της φωνής του Θεού αυτή τη φορά ήταν σαν ήχο ενός κεραυνού. Αυστηρή, θα μπορούσα να πω. Το πώς μπήκε η ψυχή μέσα στο σώμα δεν θυμάμαι. Και γι' αυτό δεν μπορώ να το περιγράψω. Όταν έβγαινε όμως, το θυμάμαι πολύ καλά. Δίπλα στο σώμα μου στεκόντουσαν οι δαίμονες δίπλα στο σώμα σου? Όχι, κανένας δαίμονας δεν βρισκόταν κοντά μου εκείνη την ώρα. Όχι, δεν υπήρχαν καθόλου. Η ψυχή μπήκε στο σώμα. Τότε άρχισα να νιώθω. Πόνεσες? Όχι, δεν πόνεσα. Αισθάνθηκα μόνο μια μικρή αίσθηση, ένα σπρόξιμο, και το σώμα μου αντέδρασε με μια μικρή κίνηση. Παρέμεινα ξαπλωμένο στο κρεβάτι μου. Ένιωσα πως το αίμα άρχισε να ρέει και κάτι καυτό να κυκλοφορεί μέσα μου. Σιγά σιγά αισθανόμουν πως κυκλοφορούσε το αίμα μου στις φλέβες, ώσπου αποκαταστάθηκε πλήρως. Και το αισθανόμουν και το ένιωθες πλέον παντού? Είχες πόνους? Όχι, αισθανόμουν πως σιγά σιγά επανέρχονται στη λειτουργία. Έτσι έγινε και η νεκρανάστασή μου. Όλα πλέον λειτουργούσαν κανονικά. Ο άγγελος μου είπε: σήκω. Όταν η ψυχή μου μπήκε στο σώμα πλέον, δεν μπορούσα να βλέπω τον άγγελο. Μπορούσα όμως να τον ακούω πολύ καθαρά. Δηλαδή, τον ακούς αλλά δεν τον βλέπεις? Ναι, πλέον δεν το βλέπεις από τη στιγμή που η ψυχή μπήκε στο σώμα. Ο άγγελος με ποιον μοιάζει? Ο ειδικός σου, παραδείγματος χάρη, σε σένα? Όχι, δεν νομίζω. Κοιτάξτε, οι άγγελοι είναι πολύ ψηλοί, γύρω στα 2 μέτρα. Υπάρχουν μεγάλα φτερά, έχουν μεγάλα φτερά και δεν έχουν μορφή ούτε θηλυκού ούτε αρσενικού. Λοιπόν, αφού η ψυχή είχε μπει πλέον στο σώμα, ο άγγελος είπε: σήκω τώρα. Του απέντησα: δεν μπορώ. Μου είναι λίγο δύσκολο για να το καθορθώσω. Με προέτρεψε με γλυκύτατα: κάνε λίγη προσπάθεια, δώσε λίγη όθηση στο σώμα σου και σε λίγο θα είσαι εντελώς καλά. Όντως έκανα μία προσπάθεια και σηκώθηκα. Η κυκλοφορία του αίματος ήταν πλέον εντελώς φυσιολογική. Όλα τα μέλη μου κινούνταν κανονικά. Τότε όμως
είναι που μου συνέβη κάτι πολύ βαρύ και πολύ δύσκολο. Το είχε επιτρέψει για μένα ο Κύριος. Επιτρέψτε μου. Επέτρεψε να μπουν οι δαίμονες μέσα στο σώμα μου, ενώ εγώ θα έπρεπε να κάνω πολύ μεγάλο πνευματικό αγώνα. Υπομονή, προσευχή και νηστεία για να με ελευθερώσει από αυτούς. Και για πόσο καιρό σε εξουσιάζανε, ακόμα δεν έχω εντελώς ελευθερωθεί και μου επιτίθονται. Το τι γινόταν μέσα μου δεν μπορώ να το περιγράψω. Πώς αυτοί οι δαίμονες δηλώνουν την παρουσία τους? Δηλαδή, όταν μπαίνουν μέσα στον άνθρωπο, είναι πολύ βαρύ αυτό. Στην αρχή δεν μπορούσα και να μιλήσω, 2 χρόνια από εκείνη τη στιγμή. Του έλεγαν, τι γίνεται Αντρέα, δεν μπορείς καθόλου να μιλήσεις, μήπως μου γκάθηκες? Μανούλα μου, δεν μου γκάθηκα, δεν μπορώ να μιλήσω. Πώς είναι δυνατόν να μην μπορεί να μιλάει, αλλά μόνο όταν πήγε για την καινούρια ταυτότητα? Γιατί του έλεγε η Βαλεντίνη να πάει να τη βγάλει για να ετοιμαστούν για το γάμο. Μετά το γυρισμό του συνέβη ένα τρομακτικό γεγονός και μετά από αυτό άρχισε να μιλάει. Με βοήθησε η Αγία Ματρόνα. Είναι γεγονός. Όταν ξεκίνησα να πάω για την καινούρια ταυτότητα, οι δαίμονες πήραν εξουσία και μου επετέθηκαν με τέτοια δύναμη και μανία που βρέθηκα αμέσως σε μια πολύ βαριά κατάσταση. Ένιωθα πολύ άσχημα. Έκανα πολύ προσευχή και όμως δεν μπορούσα με τίποτε να απαλλαγώ από αυτήν του την επίρρεια. Επέστρεψα αμέσως. Ήταν νύχτα και ήμουν στους γονείς μου. Ξάπλωσα να ξεκουραστώ, αλλά από το πολύ βάρος και από την αδιαφορία που ένιωθα, δεν με έπαιρνε ο ύπνος. Τότε επικαλέστηκα και παρακάλεσα πολύ την Αγία Ματρόνα να με βοηθήσει. Με την προσευχή αυτή αποκοιμήθηκα. Τότε μου εμφανίστηκε η Αγία Ματρόνα και μου είπε ότι από εδώ και πέρα θα ξελαφρώσεις. Και πράγματι, από εκείνη την ώρα πλέον το μυαλό μου άρχισε να ξεκαθαρίζει. Η Αγία Ματρόνα μου θύμισε μερικά από εκείνα που έζησα και μου είπε ότι είναι καιρός να αρχίσεις να διηγήσεις στον κόσμο αυτά που έζησες. Δεν τα θυμάσαι ακόμα όλα. Σιγά σιγά όμως θα τα θυμηθείς. Εσύ να διηγήσαι όμως στον κόσμο όσα θυμάσαι ότι μπορείς. Το ότι δεν μπορούσες να μιλήσεις έχει σχέση με τα βασανιστήρια που σου προξενούσαν οι δαίμονες. Βεβαίως, οι δαίμονες, αυτό το ακάθαρτο πνεύμα, όταν εισέλθει μέσα στον άνθρωπο, καταλαμβάνει όλο το σώμα και άπτεται όλων των μελών και των οργάνων του ανθρώπου. Καταλαμβάνει δηλαδή το κεφάλι και τη διάνοια και την καρδιά, τα νεφρά, το σηκώτι, τα πάντα. Όταν είναι υποκατάληψη, ακόμα και τη γλώσσα. Μπορεί να έτυχε να ακούσετε και κάποιους ανθρώπους που τους χαρακτηρίζουν ως παράφρονες, επειδή φωνάζουν ανεξέλεγκτα. Μόνο από αυτές τις περιπτώσεις δεν φωνάζει ο άνθρωπος, αλλά το ακάθαρτο πνεύμα που είναι μέσα στον άνθρωπο αυτό. Πώς αυτό το πνεύμα μεταμορφώνει αυτούς τους ήχους? Με διάφορους τρόπους η φύση μπορεί να βασανίζει τον άνθρωπο και να του δημιουργεί απώλεια μνήμης. Μπλοκάρει ο άνθρωπος από τον δαίμονα να μην μπορεί να εκφράσει αυτά που σκέφτεται και να μην βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα του. Σε αυτή την κατάσταση έχεις τη δύναμη να κάνεις το σταυρό σου? Το να κάνεις το σταυρό σου στη δική μου περίπτωση δεν ήταν εύκολο. Προκαλούσε τόση δυσκολία που την ώρα που σήκωνα το χέρι μου αισθανόμουν λες και σήκωνα ένα κουβά γεμάτο νερό και ακόμα πιο βαρύ. Ο δαίμονας ενεργεί σε όλο το σώμα και σου ακινητοποιεί τα πόδια και τα χέρια. Ο μόνος τρόπος να τον αντιμετωπίσεις και να ξαναγατζωθείς από την επίρρειά του είναι η προσευχή και η νηστεία. Χωρίς προσευχή και νηστεία αυτή η σκοτεινή δύναμη δεν υποχωρεί και έτσι δεν μπορείς να έχεις ούτε καθαρή διάνοια ούτε ομιλία. Λοιπόν και ξαφνικά μας μίλησε. Μανούλα μου, ακούστε, εγώ πλέον δεν μπορώ να μιλώ. Μα του λέω, πώς Αντρέα τώρα μπορείς να μιλάς? Ναι, αυτό έγινε κατά το 3ο έτος. Άρχισε να μου διηγείται όλα αυτά που είχε δει. Ακούγαμε με θαυμασμό και απορούσαμε πως ενώ δεν μιλούσε καθόλου πάνω από 2 χρόνια, τώρα μιλάει κανονικότατα. Και του λέμε, τι έγινε, πήρες την ταυτότητα? Όχι, δεν την πήρα. Μου το απαγόρευσε ο Κύριός μου, ο Ιησούς Χριστός. Δεν θα πάρω κανένα καινούριο έγγραφο. Το πιο βασικό για τους Ορθοδόξους, αλλά γενικά και για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να ενωθούν με το Θεό, που κλείνουν στο αγαθό και αγαπούν και πράττουν το καλό και που αποστρέφονται την κακία, η μόνη διέξοδος είναι ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός. Και μόνο με την Ορθοδοξία ο άνθρωπος έχει την απόλυτη δυνατότητα να σωθεί. Ο Κύριος μας όλους, μα όλους τους καλεί και δεν υπάρχει πάνω στη γη άνθρωπος που να μην έχει ακούσει για τον Θεό. Ο Κύριος δίνει στον καθέναν τη δυνατότητα να επιλέξει και να κατανοήσει τον δρόμο που θα τον οδηγήσει προς τη σωτηρία, προς τον Χριστό.
Το ότι πολλές φορές δεν το κατανοούμε οφείλεται στην αμαρτωλότητά μας, στην έλλειψη καλής προαίρεσης και διάκρισης για το αγαθό, στην απόρριψη της σωτηρίας. Η σωτηρία μας ευρίσκεται μόνο στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός θυσιάστηκε για όλους τους ανθρώπους που έζησαν και ζουν πάνω στη γη. Και εκεί κατάλαβα ότι ο Κύριος είναι η απόλυτη αγάπη για όλους τους ανθρώπους, όλους τους αγαπά, ακόμα και αν πράττουν το κακό. Θέλει όλους να τους σώσει. Η Εκκλησία μας σας φιλώ στο Αργή Μητέρα, καλή σήμερα με όλες τις δυνάμεις όλους τους ανθρώπους σε μια παγκόσμια μετάνοια και μεταμέλεια έννοιες που έχουν απολεστεί λόγω της έλλειψης πνευματικότητος. Αυτό το προσκλητήριο της Εκκλησίας μας βασίζεται στα προφητευμένα από τον ίδιο τον Κύριό μας. Τον Ιησού Χριστό και Σωτήρα μας, σημεία για τη Δευτέρα παρουσία του στη γη, για τη φοβερά και δίκαια κρίση. Εδώ ξεκινάει ένα всех нас допусти.